Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Σήμερα είμαστε κοντά σας εδώ στο τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής για να σας μεταφέρουμε τηλεοπτικά πάντα αλλά και να ζήσουμε ζωντανά τα εγγένεια της έκθεσης που θα πραγματοποιηθούν σε πολύ λίγο, σε λίγη ώρα στην Πολωνία, στην Κρακοβία, εκεί όπου θα ξεκινήσει και θα υπάρχει από σήμερα η ελληνική έκθεση που αφορά την ιστορία την ελληνική του Auschwitz. Το Auschwitz. Εκεί θα μεταφερθούμε. Θα έχουμε ζωντανή συνδέση σε πολύ λίγο. Κοντά μου εδώ στο στούντιο είναι ο Κωστής Παράς, ο καλός συνάδελφος. Καλό απόγευμα, Κωστή. Καλό απόγευμα. Και καλό μήνα. Η έκθεση έχει τίτλο Να με θυμάστε όπως σας θυμάμαι και εγώ. Ναι, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Ελληνικού Κοινοβουλίου να αποκτήσει επιτέλους ένα μνημείο στην περιοχή που λειτουργήσε το στρατόπεδο του Auschwitz για τα ελληνικά, για τους Έλληνες που ήταν θύματα αυτής της κτηνοδίας, τους Ελληνοεβραίους που σύμφωνα με κάποιους αριθμούς έφτασαν τους 55.000. Κωστή, έχουμε ήδη κοντά μας. Άνθρωποι που μαρτύρησαν στο Auschwitz. Πολλοί από αυτούς. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή την Άννα Σιμινάκη, την συνάδελφο που βρίσκεται στην Πολωνία και παρακολουθεί από κοντά την αποστολή του Πρόεδρου της Βουλής. Ο Πρόεδρος της Βουλής, επικεφαλής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, βρίσκεται εκεί από εχθές, πολυπληθής αντιπροσωπεία. Η συνάδελφος Άννα Σιμινάκη είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλό απόγευμα, Άννα. Καλησπέρα και Έλλη, Κωστή, κυρίες και κύριοι, από το Auschwitz, το Σβιέτσιν της Πολωνίας, όπως είπατε και εσείς. Η Βουλή πήρε μια ιστορική απόφαση να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το μνημιακό αυτό έργο, την έκθεση αυτή, βάζοντας τέλος στην απουσία 70 ετών της χώρας μας από το μαρτυρικό τόπο μνήμης του Auschwitz, όπου χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, εκτοπίστηκαν. Σε λίγη ώρα ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νίκος Μπούτσης, θα εγκαινιάσει λοιπόν τη μόνιμη ελληνική έκθεση του Κρατικού Μουσείου Auschwitz Birkenau με τίτλο Έλληνες του Auschwitz, να με θυμάστε όπως σας θυμάμαι και εγώ. Παρουσία των αντιπροέδρων της Βουλής, βουλευτών, παραγόντων του Κοινοβουλίου με τη συνδρομή του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και βεβαίως παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαθολομαίου. Με συγχωρήσατε, σε λίγη ώρα λοιπόν. Σε ακούμε απλώς και συγγνώμη για διακοπή. Βλέπουμε εικόνες που μας έστειλες από την ξενάγηση έξω από τους εξωτερικούς χώρους του Auschwitz, ενώ τώρα μόλις περάσαμε στα πλάνα εσωτερικά στο μπλοκ 12, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η Άννα μας περιγράφει τα όσα έζησε εκεί, αλλά να πούμε ότι βλέπουμε και εμείς εικόνες, Άννα, και να σε βοηθήσουμε στην περιγραφή. Βρήκαμε τον πρόεδρο της Βουλής και να πούμε ότι μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής, κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, είναι η αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, είναι ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, επίσης αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής. Ο κύριος Βαρεμένος, φυσικά και ο αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Γιώργος Βαρεμένος από τους αντιπρόεδρους της Βουλής, ο κύριος Κώστας Αθανασίου, Γενικός Γραμματέας της Βουλής και ο κύριος Κώστας Βασιλάκης, ο Ειδικός Γραμματέας της Βουλής. Είναι η πολυπληθής αντιπροσωπεία, όπως είπαμε, και φυσικά το συνεργείο, εσύ και οι συνάδελφοι που είστε εκεί και από το πρωί στέλνετε εικόνα για όλα αυτά που θα δούμε τις επόμενες ώρες μαζί. Και όπως είπες και εσύ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που βρίσκεται και εκεί σήμερα για να πάρει μέρος στην πορεία. Πήρε μέρος, νομίζω, στην πορεία μνήμης, θα μας πεις, έτσι, νωρίτερα. Θα τα πούμε συγκινητικές στιγμές, Κέλλη. Ο πρόεδρος της Βουλής έφτασε στο Auschwitz σήμερα το πρωί, επικεφαλής πολυπληθούς αντιπροσωπείας, όπως είπες, και ξαναγήθηκε στο Κρατικό Μουσείο του Auschwitz. Είναι τα κτίρια τα οποία φιλοξενούν εκθέματα που βρίσκονται εδώ, συγκλονίζουν την ψυχή. Είναι κυρίως αντικείμενα που ανήκαν στους ανθρώπους που βασανίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους εδώ. Βαλίτσες, ρούχα, μαλλιά, γυαλιά, πρόσθετα προσθετικά μέλη. Ήταν ανάπηροι άνθρωποι που κατευθείαν πήγαιναν στα κρεματόρια. Προσωπικά τους είδη, φωτογραφίες, ακόμα και πίνακες ζωγραφικής. Και λίποστη. Έβρισκαν το κουράγιο. Φαντάζομαι οι ίδιοι οι κρατούμενοι. Οι ίδιοι οι κρατούμενοι αποτύπωναν τη ζωή του στο στρατόπεδο. Είναι συγκλονιστική και οι αριθμοί, Άννα. Διαβάζω εδώ στις σημειώσεις που είχες την καλοσύνη να μας εφοδιάσεις. 570 είναι μόνο οι στολές στρατοπέδου, αυτές οι ρηγωτές στολές, τις οποίες έχουμε δει σε ταινίες σχετικές, ενώ 470 κιλά γυαλιά. Που δείχνει δηλαδή, αποτυπώνουν αυτοί οι αριθμοί την κτηνοδία, αποτυπώνουν πολύ ανάγλυφα, θα λέγει κανείς, το τι συνέβη και το μαρτύριο που έζησαν οι άνθρωποι εκεί πριν εκτελεστούν.
Βλέπουμε πάνω πάντα... από 1 εκατομμύριο οι νεκροί συνολικά στο Auschwitz. Βλέπουμε και πάντα μαζί σου μιλάμε, Άννα, ζωντανά τηλεφωνικά, αλλά βλέπουμε και τις εικόνες που μας έχετε στείλει με τη βοήθεια, να πούμε, των καλών συνεργατών και συναδέλφων εδώ του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής, του Τίμου Σογιούλ και του Γιώργου Σουρή. Η κάμερα έχει καταγράψει, η κάμερά τους, όλα αυτά που βλέπουμε εμείς τώρα. Ο Χρήστος Κυριάκου είναι επίσης μαζί σου εκεί στην αποστολή. Και φυσικά ο Δημήτρης Γαλάνης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής και προϊστάμενος των τεχνικών όλων. Και η Τάνια Γρηγοριάδου, η σκηνοθέτης μας, που έχετε καταγράψει όλα αυτά τα πλάνα τα οποία βλέπουμε και μας έχετε στείλει από την ώρα που μας, από το πρωί που έχετε καταγράψει. Βλέπουμε εικόνες, βλέπουμε από το εσωτερικό του μουσείου την ελληνική έκθεση αυτή τη στιγμή στο Auschwitz και συνέχισε εσύ να μας πεις τώρα... Είναι φωτογραφικό υλικό από Έλληνες ναι. που βίωσαν βλέπεις, τα μαρτυρία εκεί. Βλέπουμε και τον πολλοί από αυτούς έκαναν και τη ζωή τους, έτσι. Ναι, Άννα. Από τη Θεσσαλονίκη περισσότεροι είπαμε. Είχε 70.000 Εβραίους συνολικά η χώρα. Οι 55 ήταν Θεσσαλονικής. Οι 55.000, με συγχωρείτε. Ναι. Οι 46.000 εκτοπίστηκαν στο Auschwitz και γλίτωσαν ελάχιστοι, γύρω στο 80% θανατώθηκε. Η φράση «Έλληνες του Auschwitz, να με θυμάστε όπως σας θυμάμαι και εγώ», ναι. Προέρχεται, Κέλλη και Κώστα, από τη χειρόγραφη διαθήκη που άφησε ένας Εβραίος, ο Μαρσέλ Ναζαρή, Έλληνας Εβραίος από τη Θεσσαλονίκη, ήταν κρατούμενος στο Auschwitz και βρέθηκε αυτή η επιστολή διαθήκη ψαμένη σε ένα μπουκάλι γύρω από τα ερείπια των κρεματορίων το 1980. Και τα όσα καταγράφει είναι συγκλονιστικά, πραγματικά, Άννα. Είναι συγκλονιστικά. Ο Ναντζαρή επέζησε, πέθανε το 1971. Είχε κάνει οικογένεια, είχε πάει στην Αμερική μετανάστης. Να πούμε ότι ο Ναντζαρή έγραφε, μεταξύ άλλων, «Έριχναν τα κουτιά του γκαζιού, μετά από μισή ώρα ανοίγαμε τις πόρτες», εννοούσε στους θαλάμους αερίων. Ναι. «Και μεταφέραμε τα πτώματα των αθώων γυναικόπαιδων έως το αναβατήρα για το θάλαμο των φούρνων. Τη στάχτη μας ανάγκαζαν να την κοπανίσουμε και να την περάσουμε από φόσκινο. Και μετά ένα αυτοκίνητο την έπαιρνε και την έριχνε στο ποτάμι για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος». Γράφει λοιπόν ο Ναζαρή. «Δεν λυπάμαι να πεθάνω, αλλά ότι δεν θα εκδικηθώ. Σχεδόν κάθε φορά που σκοτώνω, διαρωτώ με αν υπάρχει Θεός. Και εν τούτης πίστεψα σε αυτόν και πιστεύω ότι ο Θεός σας, αν το θέλει, ας γίνει το θέλημά του. Πεθαίνω ευχαριστημένος, γιατί ξέρω ότι τώρα η Ελλάδα είναι ελεύθερη. Δεν θα ζήσω εγώ, αλλά θα ζήσουν οι άλλοι». Είναι συγκλονιστικά λόγια. Είναι συγκλονιστικά, γιατί τελικά... Είναι συγκλονιστικά, ναι. Διεσώθηκε, να πούμε, ο Μαρσέλ Ναντζαρή μετά την εξέργεση στα κρεματόρια και τις νίκες του ρωσικού στρατού και έτσι... κατάφερε και να ο ίδιος μετά να αφηγηθεί και να περιγράψει τα όσα έζησε εκεί. Είχα σημειώσει κάποιες λέξεις, κάποιες φράσεις, ξέρεις, από αυτές που αποπειρώμεθα όλοι κατά καιρούς να χρησιμοποιήσουμε για να αποδώσουμε. Ναι. Και μεταξύ αυτών είναι, το λέω σε σένα, Άννα, γιατί αν θέλεις έχεις το πλεονέκτημα να είσαι εκεί. Και θα έλεγα πως είναι και μια εμπειρία ζωής αυτό το ταξίδι. Είναι εμπειρία ζωής και φεύγεις με βάρος στην ψυχή. Ναι, βλέπεις πράγματα που αρνείται το μυαλό σου να τα φεύγεις με βάρος στην ψυχή, ίσως γίνεσαι και καλύτερος άνθρωπος. Δεν ξέρω. Τόπος μαρτυρίου, μνημείο φρίκη, σύμβολο ολοκαυτώματος, θέατρο της απόλυτης κτηνοδίας. Νομίζω ότι όλες οι λέξεις μοιάζουν φτωχές. Δεν μπορεί φτωχές. Να περιγραφεί. Δεν φτάνουν τα λόγια, Κωστή. Δεν φτάνουν. Η σκέψη παγώνει. Εδώ με αυτά που βλέπεις, απορείς πώς μπορούσε ανθρώπινος νους να σκεφτεί όλα αυτά. Μιλάμε για τους θανάτους στους θαλάμους αερίων, μιλάμε για τα πειράματα που έκανε ο διαβόητος Δ. Γιώζεφ Μέγκελε σε γυναίκες, σε παιδιά, προσπαθούσε κάτι να λύσει με το DNA. Σε δίδυμους αδερφούς και σε νάνους πειραματιζόταν, αφού τους σκότωνε με ενέσεις φενόλης. Κυρίως ήθελε το θέμα των διδύμων να επιλύσει έτσι. Για να μεγαλώσει τη φυλή του. Να καταφέρει γυναίκες Γερμανίδες να γεννούν δίδυμα και τρίδυμα και να μεγαλώσει η δική τους η φυλή και να εξαφανίσουν τις υπόλοιπες. Ξέρεις, Άννα, πολλά από αυτά τα τέρατα γλίτωσαν, διέφυγαν.
Γίνανε δύο δίκες, μία στην Πολωνία και μία στο Βερολίνο, αλλά διάβαζα τους αριθμούς, 8.000 υπηρέτησαν, πολλά εισαγωγικά στη λέξη, εκεί, σε αυτά τα κρεματόρια, σε αυτούς τους φούρνους, σε αυτή την απόλυτη φρίκη, 800 κατηγορήθηκαν, 40 δικάστηκαν. Ναι, είναι πάρα πολύ λίγο το ποσοστό. Πάρα πολύ λίγο, δεν το συζητάμε. Άννα, επειδή βρίσκεσαι εκεί και όπως είπαμε, φεύγεις με εικόνες που υποκοστείς, γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, αλλά σίγουρα σε βαραίνουν. Νομίζω ότι το τοπίο εκεί μιλάει από μόνο του και θα ήταν έτσι για μας σημαντικό και για τους τηλεθεατές μας να μας περιγράψεις τι βλέπεις, τι είδες, τι ζήσατε. Ένα στρατόπεδο απομονωμένο με δέντρα ψηλά, να μας κάνεις έτσι μια φωτογραφική περιγραφή όσων μπορείς. Ακριβώς. Είναι τρία στρατόπεδα, λοιπόν, δεν είναι ένα. Ναι. Είναι το Auschwitz 1, το οποίο αρχικά χτίστηκε για στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. Ναι. Κυρίως για εχμαλώτους Σοβιετικούς και Πολωνούς. Ακριβώς. Το 1 ήταν το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το Auschwitz 2 έγινε για καταναγκαστική εργασία και το Auschwitz 3 ήταν... Στη συνέχεια, το Auschwitz Birkenau έγινε τόπος μαζικής εκτέλεσης με τους θαλάμους αερίων. Τους βλέπουμε τώρα, Άννα, γιατί να εξηγούμε και στους τηλεθεατές μας τις εικόνες που μας έχετε στείλει. Τώρα βλέπουμε τους θαλάμους αερίων. Και, ναι, Άννα. Λοιπόν, μία έκταση συνολικά 40 τετραγωνικών χιλιόμετρων, περιφραγμένα τα πάντα με σειρματόπλεγμα, χωριζόταν σε τομείς. Γίνονταν η διαλογή, ερχόντουσαν με τρένο μετά από ταξίδι πολλών ημερών. Με ηλεκτροφόρο σειρματόπλεγμα, έτσι. Ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα παντού, ψηλά δέντρα. Έφταναν με τρένο εδώ μετά από ταξίδι πολλών ημερών οι εβραϊκής καταγωγής κρατούμενοι. Τους έλεγαν ότι πάνε να εργαστούν στη Γερμανία. Τους έλεγαν να πάρουν μια βαλίτσα με τα πολύτιμα πράγματά τους, τα οποία κρατούσαν στο Auschwitz 1 με την υποδοχή, τους έπαιρναν όλα τα τιμαλτή, ό,τι μπορούσαν να έχουν μαζί. Αυτό υποδούλωνε ακριβώς και η επιγραφή, ακριβώς η διάσημη επιγραφή στην κεντρική πύλη του Auschwitz, Arbeit macht frei, όπου η εργασία απελευθερώνει, σημαίνει στα γερμανικά, στα ελληνικά, και νόμιζαν όλοι πως πρόκειται να εργαστούν εκεί. Ναι, και για να μην υποπτευθούν ότι πάνε για άλλο σκοπό, και δεν πάνε για δουλειά, για να κάνουν μια καλύτερη ζωή. Πάρα πολλοί παντρεύτηκαν λίγο πριν να φύγουν στη Θεσσαλονίκη, για να έρθουν παντρεμένοι εδώ να φτιάξουν τη ζωή τους. Για να μην υποπτευτούν λοιπόν ότι τους πάνε για θάνατο, τους έβαζαν να πληρώσουν το εισιτήριό τους. Mm-hmm. Γιατί θα είχαν όφελος αφού θα έρχονταν να αρχίσουν την καινούργια του ζωή. Είναι τραγικές Θέλω λίγο να πούμε, αν μου επιτρέπετε, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχει μια πόλη, Κομόπολη, το Auschwitz. Στα γερμανικά έγινε το περίφημο Auschwitz. Ναι. Εκεί λοιπόν δίνεται η εντολή από τον Heinrich Himmler τον Ιούνιο του 1940 για να χτιστεί ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το ήθελαν οι Ναζί για να εχμαλωτήσουν, να κρατήσουν εκεί κυρίως Πολωνούς και Σοβιετικούς από τις μάχες εχμαλώτους. Αυτό στη συνέχεια από ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας μετεξελίχθηκε το 1942 υπό τις εντολές του Ρούντολφ Ες. Μην τον μπερδέψουμε με τον άλλο Ες, αν και τα SS ήταν αυτά που διοικούσαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο ΕΣ λοιπόν το 1942 παίρνει εντολή πια και μετατρέπει σε στρατόπεδο εξόντωσης των Εβραίων και φτιάχνονται τα κρεματόρια, οι γνωστοί φούρνοι. Όπου εκεί εφαρμόστηκε και η τελική λύση. Το Auschwitz 2, το Birkenau. Ακριβώς. Όπου σήμερα έγινε και η πορεία των ζωντανών κατευθύνθηκε. Η πορεία των ζώντων, ναι, η πορεία των ζώντων κατευθύνθηκε εκεί, μια απόσταση πάνω από 2 χιλιόμετρα από το Auschwitz 1 προς το Auschwitz 2. Όλη η ελληνική αποστολή παιδί τίμησε αυτή την πορεία που είχε και ως βασικό της θέμα τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης φέτος. Γι' αυτό σας λέω ότι ζήσαμε συγκινητικές στιγμές εδώ.
Δεν ξέρω τώρα τι πλάνα παρακολουθούμε. Βλέπουμε τα εξωτερικά πλάνα του Auschwitz, τα ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα. Να πάμε μαζί, Κωστή και Άννα, να δούμε λίγο χρονικά σήμερα την ημέρα τη σημερινή, να πάμε να δούμε την υποδοχή του Προέδρου της Βουλής όταν έφτασε στο Auschwitz και τα πλάνα που μας έχετε στείλει με την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, ο επικεφαλής ο κύριος Βούτσης, με τους βουλευτές και τους αντιπροέδρους της Βουλής, όπου ξεκίνησε η ξενάγηση, όπως μας είπε Άννα, νωρίτερα το μεσημέρι. Είχαμε την ξενάγηση. Ναι. Κυρίως, όπως είπαμε, αντικείμενα που ανήκαν στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εδώ. Λίγο μετά... Εδώ είναι το πλάνο που συναντάτε με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και τον βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βαρεμένο. Και η κυρία Χριστοδουλοπούλου επίση από τους αντιπροέδρους. Και εδώ είναι επίσης από το τελετουργικό που έχει καταγραφεί πάλι εδώ μια σκηνή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος έδωσε ένα κομποσκήνι, αν δεν κάνω λάθος, στον πρόεδρο. Ναι, κάποιο. Αναμνηστικό, φαντάζομαι. Εδώ βλέπουμε μια συνομιλία που έχουν και την αντιπροσωπεία, την κοινοβουλευτική. Ο κύριος, να πούμε, και διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής, ο κύριος Σπύρος Θεοχαρόπουλος, και υπηρεσιακά στελέχη βρέθηκαν εκεί στο Auschwitz. Και εδώ ξεκινάει η πορεία των ζώντων που λέγαμε νωρίτερα, Άννα και Κωστή. March of the Living. Ναι. Συγκινητική ατμόσφαιρα. Αυτό ήταν το 1988, ανελιπώς, έτσι, αυτή η πορεία των ζώντων. Κάθε χρόνο. Μια πορεία περίπου 2,5 χιλιόμετρων με τη συμμετοχή, όπως είπαμε, του Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Νίκου Βούτση, και του Οικουμενικού Πατριάρχη Μπαρτολομαίου στην κεφαλή της πορείας, των μελών του Προεδρείου, χιλιάδων ανθρώπων πίσω, από το στρατόπεδο Auschwitz 1 στο Auschwitz Birkenau, ήταν και το στρατόπεδο εξόντωσης. Είναι μια πορεία μνήμης του Ολοκαυτώματος των 6 εκατομμυρίων Εβραίων που έπασαν θύματα από τον Ναζί. Καταλήξαμε στο στρατόπεδο Auschwitz-Birkenau, στο τέλος του, όπου είχαν στηθεί εξέδρες, είχαμε ομιλίες, είχαμε ύμνους και προσευχές σε μνήμη των νεκρών, μηνύματα κατά του αντισημιτισμού. Κάποιους ύμνους τους έψαλαν επιζώντες από το Ολοκαύτωμα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές. Πολλές αναφορές στη Θεσσαλονίκη, όπως σας είπα, φέτος για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Προβλήθηκε βίντεο με τίτλο «Η ιστορία και το πετρωμένο της Θεσσαλονίκης». Είπαμε ότι η Θεσσαλονίκη είχε μια από τις παλαιότερες εβραϊκές κοινότητες στον κόσμο και το 80% των Εβραίων της Θεσσαλονίκης δολοφονήθηκε στο Ολοκαύτωμα. Ήταν συγκινητική στιγμή που ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νίκος Βούτσης, κλήθηκε και άναψε έναν από τους 6 πυρσούς που υπήρχαν στη σκηνή. Τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Θα έχουμε και εικόνα σε λίγο από αυτή. Βλέπαμε δίπλα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιραβίνο, ο οποίος είναι εκεί, από την πλευρά βεβαίως των Εβραίων. Είναι και ο Αρχιραβίνος. Υπήρχε και μια συνομιλία, την έχει καταγράψει ο τηλεοπτικός φακός και έχουμε, νομίζω, τη δυνατότητα σε λίγο να την παρακολουθήσουμε κιόλας. Ναι, μπορούμε τώρα να την παρακολουθήσουμε, Κωστή, ναι. Και Άννα, εσείς είσαι πάντα μαζί μας τηλεφωνικά εδώ στον αέρα και πάμε να δούμε το βίντεο που μόλις περιέγραψε, Κωστή. This is the point where the selection was made by Dr. Josef Mengele. At this point, people came down from the rain and the selection was made here. On one side, right, left, right, and left. You will see here on your left a picture that you see a shadow of his finger. This finger who have decided who has the right to live and who is going straight to the guest chambers where he is. See the barracks. Λοιπόν, αυτό ακριβώς ο Ραβίνος εξηγούσε τι γινόταν, πώς γινόταν διαλογή εκείνη. Ποιος πήγαινε δεξιά, ποιος πήγαινε αριστερά, τι σήμαινε. Ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους, ναι, και τη δυνατότητα, αν μπορούν δηλαδή να εργαστούν, τους επέλεγαν είτε για να πάρουν παράταση ζωής, γιατί περί αυτού επρόκειτο, ναι, είτε για να οδηγηθούν ευθύς αμέσως στους φούρνους. Οι πρώτοι άνθρωποι που εχμαλωτίστηκαν στο Auschwitz, και θα μας τα πει και η Άννα, ήταν Πολωνοί, πολιτικοί κρατούμενοι, και στη συνέχεια, Άννα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί οδηγήθηκαν Εβραίοι, Ρωμά και
πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλα αυτά τα μπλοκ τα οποία... ξεχώριζαν, πρέπει να σου πω, με ειδικά σύμβολα, η Άννα σίγουρα το ξέρει αυτό που θα πω, οι πολιτικοί κρατούμενοι με κόκκινο τρίγωνο, οι Πολωνοί με ένα πι κεφαλαίο αγγλικό πάνω σε κόκκινο τρίγωνο, οι Αθήγανοι, μαρτύρησαν πολλοί Αθήγανοι στο Auschwitz, και κοινωνικά απροσάρμοστοι κατά την λογική και σε πολλά εισαγωγικά την ιδεολογία του ναζισμού με μαύρο τρίγωνο, εχμάλωτοι πολέμου που αφορά κυρίως σοβιετικούς εχμαλώτους, άλλες εθνικές ομάδες που υπολογίζονται γύρω στις 10.000 Γερμανοί, Σλοβαίνοι, Τσέχοι, Γάλλοι που βρέθηκαν εκεί, σοφρονιστικοί κρατούμενοι με ένα σημάδι ε-H και ποινικοί κρατούμενοι πράσινο τρίγωνο, μάρτυρες του Ιεχωβά, μαρτύρησαν πάρα πολύ στο Auschwitz με μοβ τρίγωνο και ομοφιλόφιλοι. Βέβαια. Και αυτούς τους κυνήγησαν οι Ναζί με ροζ τρίγωνο. Ανά, δεν ξέρω έτσι, η εικόνα που έχουμε εμείς από φωτογραφίες φυσικά και από ντοκιμαντέρ που έχουμε δει, τα κτίρια είναι στοιχισμένα με απόλυτη συμμετρία το κάθε έτσι, μεταξύ του κτηριακό μπλοκ, που σήμερα το κάθε μπλοκ είναι εκθεσιακός χώρος. Έτσι δεν είναι? Ναι, αυτά όλα βρίσκονται στο είναι το Κρατικό Μουσείο του Auschwitz 1. Ναι. Που ήταν το στρατόπεδο συγκέντρωσης το αρχικό το πρώτο. Αυτά διασώζονται. Διότι στο Auschwitz 2, το Birkenau, όπου ήταν η θάλαμη αερίου, έχουν καταστραφεί σχεδόν τα περισσότερα, διότι υπήρξαν, τα ανατείναζαν οι ίδιες οι δυνάμεις των SS όταν καταλάβαιναν το τέλος τους. Ενώ το 45 που υπήρξε η παρέμβαση, βομβαρδίστηκαν. Από τους υπήρξε η συμμαχική παρέμβαση και έληξε και η θηριωδία που εν πάση περιπτώσει γινόταν εδώ. Έγινε όσον αυτό που είπες, τα κατέστρεφαν, τα ανατείναζαν, ναι, για να μην υπάρχουν πιστήρια των φρικαλαιοτήτων που συνέβησαν εκεί. Και επειδή Κέλλη, ότι υπάρχει μια τραγική λεπτομέρεια. Αυτά τα κρεματόρια ήταν φτιαγμένα, λένε, για να μπορούν να κάψουν 12.000 ανθρώπους την ημέρα. Υπήρχαν μέρες που δεν έφταναν τα κρεματόρια και έκαιγαν νεκρούς στο περίβολο. Τους έκαναν σωρούς και τους έκαιγαν. Απίστευτο. Πολύ. Ναι. Ναι, λέγαμε νωρίτερα για το Μέγκελε και τα πειράματα που έκανε σε δίδυμα ειδικά. Αποτελούσαν γι' αυτό γενετική ανομαλία. Γι' αυτό και επέμενε να κάνει πειράματα στα δίδυμα. Συνήθως επιχειρούσε με πειράματα γενετικής να γεννήσουν γυναίκες, παιδιά, ξανθά, με γαλενά μάτια, ώστε να αυξηθεί η αρία φυλή. Και κατάφερε να διαφύγει με τελικό σταθμό την Παραγουάη. Θεωρείται εκείνη την εποχή, παρόλα αυτά τα φρικαλέα που έκανε, έγινε αντιλέγκο το κυνήγητο, πρέπει να σου πω, και από τις εβραϊκές οργανώσεις τον κυνήγησαν πάρα πολύ, αλλά έβρισκε πάντα τρόπους, προφανώς κάποιοι βοηθούσαν στο να κρύβεται, στο να διαφεύγει. Και να διαφύγει, βέβαια. Την ώρα που γινόταν αυτό που λέει η Κέλλη, δηλαδή πειράματα σε ανθρώπινες ζωές για να φτιαχτεί η αρία φυλή, ένας άλλος γιατρός, εδώ και αν θέλει εισαγωγικά η λέξη, ο καθηγητής Καρλ Κλάουμπεργκ, έκανε πειράματα σε γυναίκες για να δει τις αντιδράσεις τους όταν τις στήρωνε. Δηλαδή, δεν χωράει ο νους τι μπορεί να κάνει ποιος, ο άνθρωπος. Γιατί άνθρωποι κάνουν όλα αυτά. Άννα, δεν ξέρω αν θες κάτι να μας μεταφέρεις, αλλά έχει ενδιαφέρον, θα περιμένουμε πάντα, είμαστε σε αναμονή για τα εγγένεια που θα γίνει για την ελληνική έκθεση στο Κρατικό Μουσείο του Auschwitz, το Block 12, έτσι δεν είναι? Το Block 12, ναι, μέχρι τον Ιούνιο του 2019 στο Block 12, διότι αυτή τη στιγμή η έκθεσή μας αποτελείται από 20 εκθέματα, θα προσθεθούν άλλα 10 και θα πάμε σε μεγαλύτερο χώρο, στο μπλοκ 18, στο ίδιο στρατόπεδο, στο Auschwitz 1. Αυτό όμως μετά το καλοκαίρι του 19. Το μπλοκ 11, Κωστή και Άννα, να σας πω πως ήταν το πιο σκοτεινό κτίριο του στρατοπέδου εκεί. Ήταν και γνωστό ως το μπλοκ του θανάτου, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη μαζική εκτέλεση κρατουμένων με το θανατηφόρο αέριο Zyklon V. Κυκλώνας. Ναι, ο κυκλώνας. Είναι αυτά τα μικρά τενεκεδάκια, μία ουσία που εξόντωσαν τότε χιλιάδες κρατούμενους στους θαλάμους αερίων. Άννα, μένεις... Ναι, Άννα. Ναι,
Είχε γίνει η πρώτη δοκιμή στο Auschwitz 1 και κατόπιν είχε γίνει σε 600 σοβιετικούς στρατούμενους και αργότερα προχώρησε σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, επειδή Άννα, εσύ είσαι καθοδόν για να φτάσει στο σημείο που θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια στο μπλοκ 12, τα εγγένεια του Κρατικού Μουσείου του Auschwitz, οι Έλληνες του Auschwitz, να με θυμάστε όπως θα σας θυμάμαι και εγώ. Αυτή είναι η σημερινή εκδήλωση και ο λόγος που μας βλέπετε εδώ ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Πάμε να δούμε μαζί, Κωστή, ένα ντοκιμαντέρ του Γιάννη Κανελάκη. Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ. Σε δημοσιογραφική επιμέλεια και συνεντεύξεις που θα παρακολουθήσετε και επιμέλεια και μεγάλη υπογραφή του Τάσου του Μπυρσίμ. Ναι, αυτό θέλω να πω. Σκηνοθετική υπογραφή του Τάσου του Μπυρσίμ, αγαπημένου σκηνοθέτη και πολύ έμπειρου στην τηλεόραση. Πάμε να το παρακολουθήσουμε μόνο μαζί. Πρέπει να πούμε. Ναι, να το πεις, Κωστή. Ότι κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε με όλες τις τεχνικές δυνατότητες που διαθέτουν σε γνώσεις και με τα μηχανήματα που έχει το κανάλι της Βουλής, οι τεχνικοί μας να επεξεργαστούν τις πολύ σκληρές εικόνες. Παρακαλούμε θερμά τα παιδιά καλύτερα να μην το παρακολουθήσουν. Υπάρχουν πολύ σκληρές εικόνες. Φεβρουάριος 1944. Τα γερμανικά στρατεύματα έχουν εξαπολύσει άγριο κυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη των αντιστασιακών ομάδων στη Δυτική Κρήτη. Σε πολλά χωριά των Χανίων και στην πρώην επαρχία Κηδονίας, οι Γερμανοί κατακτητές ψάχνουν από σπίτι σε σπίτι, αναζητώντας αντάρτες. Στο μαρτυρικό χωριό Μεσκλά, λίγα χιλιόμετρα από τα Χανιά στην Κρήτη, συναντήσαμε στα σπίτια τους δύο από τις ιστορικές μορφές της αντίστασης. Κώστα Βουράκη και τον Σταύρο Παπουτσάκη. Πότε σας συνέλαβαν και πώς? Το 44, το 10 Φλεβάρι. Κοίταξε, εμείς είμαστε στο Αντάρτικο. Και σκοτώσαμε 8 συμπερίτες εδώ πέρα. Στα 40 αντωναπάνω κάμανε κύκλο του, στις 10 το Φλεβάρι. Και έτυχε να είμαστε λάδι. Και ένα σπίτι δεν το ξέραν οι Γερμανοί. Κι, είναι ένα σπίτι. Μείναμε εκεί το βράδυ, εγώ και ένα αδερφό και ο σπιτινικός και σε άλλα δύο παιδιά. Το πρωί κατέβηκε ο αδερφό μου κάτω στο σπίτι για να πάρει κάτι να φάμε. Και βλέπεις γύρω μου, οι Γερμανοί, φύγαμε. Πιάσαμε τα πάνω ύψαμε, βλέπουμε τους Γερμανούς. Και βάλαμε τη δική μας στην εκκλησία εδώ μέσα. Περπατώντας τους δρόμους του χωριού, οι μνήμες γίνονται λέξεις. Και με αυτές μας περιγράφουν τα όσα τραγικά και ανήκουστα έζησαν. Εκατοντάδες συλληφθέντες οδηγούνται στις φυλακές της Αγιάς Χανίων. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα εδώ πέρα? Στο σχολείο. Είμαστε στο σχολείο. Εδώ ναι. Τι γινόταν εδώ? Εδώ μας εβάζαν οι Γερμανοί. Ναι. Και μετά... Σας συγκεντρώνουν εδώ. Ναι. Και μετά. Μετά από εδώ μας πήραν με τα μάξια. Εγώ όπως σας είπα ορισμένους με τα πόδια και πήγαμε στην Άγια. Ναι. Πήγαμε στο Φουρλιέ στο σχολείο. Ναι. Και από εκεί μας πήραν αμάξια και μας πήγε στην Άγια. Είμαστε έξω από
το σχολείο. Ναι, ναι, το σχολείο είμα... εδώ που ναι, εδώ, η συγκέντρωση. Ναι, εδώ, ναι, εδώ την κάνετε τη συγκέντρωση η Γερμανία. Εδώ. Τότε ήσουν μικρός. Εγώ ήμουν πολύ αλλά μικρός. Αυτά τα πράγματα μου τα είχαν πει με ένα μου μείνει μου τα έλεγε ο πατέρας μου, ένα που ήταν μεγάλο τότε. Ήταν μεγάλο. Ναι, ο πατέρα μου ήταν μεγάλο. Και αυτό το χωριό τα μεσκλά πλήρωσε πάρα πολύ. Αν πλήρωσε το μεσκλά, τη μεσκλά ζούρβα πληρώσανε πολύ. Αντίσταση υπήρχε από τους κατοίκους εδώ πέρα, υπήρχε. Πώς δεν υπήρχε, υπήρχε αντίσταση. Υπήρχε πολλά θύματα. Από ένα τι να σου πω τώρα. Ήταν, δεν σκοτώσαν εδώ, σκοτώσαν εκεί πάνω τρία άτομα. Στα βουνά. Ναι, εκεί. Τα ανεβάζανε πάνω και τους εκτελούσαν, ε. Εκεί έτσι, βρήκαν και τους σκοτώσαν. Εδώ κύριε Σταματάκη, πόσα άτομα είχαν βάλει. Εγώ είχαν βάλει 100 άτομα. Τα οποία τα εκτέλεσαν μετά. Όχι, δεν τα εκτέλεσαν εδώ. Τους πήγανε στην Αγιά. Στην Αγιά, άλλους πήραν στη Γερμανία, άλλους εκτέλεσαν εδώ. Το Auschwitz εκεί στα κρεματόρια. Το Auschwitz το έμπαιζε και στην Dachau. Νταχάουζ πήγανε. Μάτεχάουζ, Νταχάουζ. Και στο Μέλκ. Στο Μέλκ και στο Μέλκ πήγανε πολλούς. Στη... Γύρισε κανένας. Γυρίσανε. Αυτός που σε λένε τώρα από Παπουτσάκης, γύρισε. Ένας βουράκης. Και μέσα... Αλλά οι περισσότεροι εκεί πέρα γίνανε σαπούνι που λένε. Ναι, γεννήκανε. Εγώ είχα ένα αδερφό με άλλη μάνα. Πήγανε στο Νταχάου. Εκεί πέθανε. Στην Νταχάου, στο στρατόπεδο πέθανε. Μαρτυρικά. Μαρτυρικά δεν λες πράγμα. Από εγώ, εδώ είχαν φύγει 36 και γυρίσανε 8 ή 8. Από εδώ και από τη Ζούρβα, δεν γύρισε κανένας, αλλά όλοι τη σκοτώ, πεθάνε εκεί. Το ταξίδι του θανάτου αρχίζει. Πρώτος σταθμός των εχμαλώτων, οι φυλακές Αβέροφ, στην Αθήνα. Την Παλωθιώτη τίποτα. Λέω, δεν είναι κύκλος εκεί πέρα. Πάμε, μπέσαμε στη φάκα μέσα. Ήταν μια λακάδα, ένα αυλό, είπα, μια χαράδρα, και μπήκαμε στη μέση, και μας πιάσανε, ήταν 14. Και εμείς είμαστε 3. Και μας πιάσανε και από εκεί ύστερα το βράδυ μας πήγαν στο Ζούρο. Το Ζούρο μας εγκατεβάσανε τη νύχτα σε 7 η ώρα στην Αγιά. Στη φυλακή, στις φυλακές. Στις φυλακές. Μάλιστα. Ναι. Μετά από 2-3 ημέρες βλέπω και πιάσανε και άλλο αδερφό εδώ πιο πέρα. Με άλλο ένα δρακάκι εδώ. Δρακάκι, το Δράκο. Το Δράκο με τον Βασίλη τον αδερφό, το οποίο του δεκίσανε με το τσικούρι. Τη του φυγήσανε το τσικούρι. Όχι με το, με το όπλο. Με το τσίρκο με 4 κομμάτια τον καθένα. Εγώ τους ανάχωσα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Στην Αγιά μας επάνε στον Αβέρφ. Στις φυλακές Αβέρφ, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Από την Αθήνα μας επάνε στην Πάντσα, στις φυλακές στη Σερβία. Τη Σερβία. Εκεί κάτσαμε καμιά 15 μέρες. Μάλιστα. Από εκεί μας επάνε στη Μάτχαουζε. Από εδώ, από αυτό το χωριό πήρανε κι άλλους. 36. 36 και θα ήραμε 11. Σε αυτή την αποστολή. Ναι. Μάλιστα. Σε αυτή την αποστολή. Μάλιστα. 36 ατομά. Στο Ματιχάου έμαθα ότι του φέξα τον αδερφό μου. Το Βασίλη. Το Βασίλη με τον Δράκο. Είναι, ήταν ένα παιδί, η Νικόλα Καραγιάννη από το Ηράκλειο. Ναι. Και ήταν φοιτητής στη Γερμανία και με τον πόνο κατέβηκε κάτω. Στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο το παιδί. Και είχε εισχωρήσει την Τέλη Ζεσέρβη, τον επροδόκανε, τον πιάσανε. Είχε κάνει 9 μήνες στην Αγία. Στην Αγία, στις φυλακές. Υπόδικο. Μάλιστα. Και με τη δική μας αποστολή έφυγε. Το πήραν και αυτόν. Όταν μας πήγαν στο Ματεχάουζε, έτυχε να με τον Καραγιάννη μαζί. Όπως είμαστε. Τον Καραγιάννη τον Νίκο. Και ακούει Νίκο Καραγιάννη, Νίκο Καραγιάννη. Είναι όλοι ψήμι με θέλει. Δεν μπορεί στα βράδια μου ψήμι με θέλει. Και πήγαμε μαζί. Βλέπω έναν Γερμανό, εγώ δεν τον γνώριζα. Αυτή μίλησε, αυτό ήξερε άψογα τα γερμανικά. Γιατί ήταν φοιτητή στη Γερμανία. Ναι, ο Νίκο τον Καραγιάννη. Και κουβεντιάσαμε. Και του λέει αυτός ο Γερμανός, ποιος είναι αυτός. Λέει ο Παπουτσάκης ο Σταύρος, το Μασκλά. Λέει τώρα που έφυγε θέλησα τον αδερφό μου τον Δράκο. Το Βασίλη με τον Δράκο. Ήταν ο Ρόκος ο εκτελεστής που ήταν στην Αγιά. Εδώ και εκτελούσε τους ανθρώπους. Μάλιστα. Γυρίζει όλοι τον αδερφό μου την Νικόλτα. Είχαν πιάσει πια τον όνομα αδερφό μου. Του λέω το Βασίλη με τον Δράκο τους εκτελέσανε. Έτσι και έτσι. Από εκεί σωρά μας εγχωρούσαν στα στρατόπεδα. Χώρια πήγε ο αδερφός μου, πολύ χώρια εγώ. Μετά από ένα πολυήμερο περιπεδιώδες ταξίδι με τρένα και με άγνωστο προορισμό, στις αρχές Μαΐου του ίδιου χρόνου, κατέληξαν στο Μαουτχάουζεν, το κολαστήριο του θανάτου. Και ο κύριος Βουράκης έζησε για 16 μήνες, κύριε Κώστα, ναι, στο κολαστήριο του Μάουτχάουζεν, και θέλουμε να μας διηγηθεί όλες αυτές τις περιπέτειες
που βίωσε σε αυτά τα στρατόπεδα εργασίες, τα λεγόμενα από τους Γερμανούς, αλλά ήταν στρατόπεδα κόλασης. Στρατόπεδα εξεντώσεως. Εξεντώσεως. Πείτε μας λοιπόν, πότε σας συλλάβανε? Τη 10 του Φεβρουαρίου 1944. Τη 10 του Φεβρουαρίου μας συλλάβανε από εδώ και πήγαμε στην Αγιά, οι οποίοι ήταν πολλοί κόσμος εκεί και ορισμένοι καλωδικού συνδετικοί μας. Λέγανε αυτός έκαμε αυτό, αυτός έκαμε εκείνο. Και αφήσανε 160 οι οποίους μας είχαν για εκτέλεση. Και δεν ξέρω, ή ευτυχώς ή δυστυχώς, ήταν τα γενέθλια του Χίτλερ και εδώ και ο Χίτλερ αμυστία να μην εκτελεστούμε και να μας στείλουμε στα στρατόπεδα, όπως και έγινε. Μας φύγαν από εδώ, πήγαμε στην Αθήνα, στην Παδέρου, κάθισαμε 8 μέρες, 10, από εκεί μας πήρανε και μας πάνε στο Μάτεχαουζεν. Ό,τι και μπήκαμε στο στρατόπεδο στο Μάτεχαουζεν, ήταν δίπλα, μας έβαλαν σε ένα στενό μέρος και ήταν από δίπλα Ιγγλέζοι, εχμαλώτοι. Μια στιγμή παρουσιάζεται ένας και σταμπίτης και απλώνει μια κουβέρτα και λέει, εδώ, όποιος έχει λεφτά, πυρούνι, μαχαίρι, αυτό θα το αφήνει εδώ, διότι πιο πέρα θα γίνει έλεγχος και όποιος κρατά από αυτά που λέμε, θα εκτελείται επί τόπου. Τέλος πάντων, εκεί είχαμε πάρει και μια διακοσαριά Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη. Οι Εβραίοι είχαν χρυσό μαζί τους πολύ, νομίζοντας οι Μπουκαράδες ότι θα χρησιμοποιούσαν το χρυσό για καλύτερη ψή τους. Μετά μας πάνε και μας εκδίνουν και μας λένε ότι θα εκδιδηθείτε και μόνο τη ζωστήρα θα κρατάτε. Και μας βάζουν σε ένα υπόγειο και μας κάνουν ένα μπάνιο από τρίχωση και μη φανταστείς τι άλλο και μας βγάλουν από την άλλη μεριά γιατί όλο το στρατόπεδο αυτό από κάτω ήταν υπόγειο. Μας βγάλουν ως το πρωί γυμνούς από το μπάνιο. Μη φανταστείς τώρα με ως να ξημερώσει τι ζωή είχαμε. Το πρωί δεν μας περνούνε και μας έδιναν παπούτσια ξύλινα. Ήταν σε ένα παράθυρο ένα και πέτα ένα ζευγάρι καθήμισε. Και μετά δύο εμένα τύχανε να είναι και τα δύο νιούς πόδα. Εγώ γύριζα και τους έλεγα βρε δύο παπούτσια. Και αυτό μου λέει άντρας καμαράτη, άντρας καμαράτη. Δηλαδή θα βρεθεί ένα άλλο να έχει. Τέλος πάντων φώνιαζε βρε παιδιά ποιος έχει δύο παπούτσια του ίδιου πόδα. Δεν βρέθηκε κανείς. Η ζωή αρχίζει να μετράει αντίστροφα για αυτούς. Το μόνο βέβαιο που σκέφτονταν ήταν ότι εκεί θα τελειώσει η ζωή τους. Τα βασανιστήριά τους από τους Γερμανούς Ναζί είναι φρικτά αλλά καθημερινά. Η σκέψη τους και μόνο ότι δεν θα ξαναδούν τους δικούς τους ανθρώπους ήταν ένας δεύτερος θάνατος. Δεν λυγίζουν όμως. Με την ελπίδα ότι κάποια μέρα η τύχη θα τους βοηθούσε να ελευθερωθούν, τους θέργευε το ηθικό. Οι περιγραφές, δύο από τους διασωθέντες για τις απάνθρωπες συνθήκες των στρατοπέδων, είναι συγκλονιστικές και αποκαλυπτικές. Ακόμα και σήμερα βουίζουν στα αυτιά τους οι λέξεις «θάνατος» των Γερμανών Ναζί. «Ακολούθησέ με» ήταν ο προάγγελος του τέλους τους στους θάλαμους αερίων, όπου και εκεί τελείωνε η ζωή τους. Άλλοι εχμάλωτοι οδηγούνταν στα κρεματόρια, άλλοι νεκροί, άλλοι τραυματίες και άλλοι σκελετωμένοι από ασιτία. Φρικτός ο θάνατος, ομαδική τάφη. Η έννοια άνθρωπος έχει γίνει στάχτη, λίπασμα και σαπούνι στα κρεματόρια. Βγάζουν αίμα ακόμα και σήμερα οι μνήμες των ανθρώπων που έζησαν τον μαρτυρικό θάνατο του αιώνα. Οι κτηνοδίες των εγκληματιών δεν είχαν προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία. Ανεξίτηλο στίγμα για την ανθρωπότητα παραμένουν και σήμερα ακόμα οι απάνθρωπες βαρβαρότητες και τα βασανιστήρια σε βάρος των κρατουμένων στα κάτεργα. Για 400 και πλέον μέρες η κόλαση, τα μαρτύρια και η φρίκη δεν έχουν τελειωμό.
Στα σκελετωμένα κορμιά τους είχε φωλιάσει ο χάρος. Οι φωνές των SS έμοιαζαν με μαχαιριές στην πονεμένη τους ψυχή. Σαν θαύμα περιγράφουν την παράταση της ζωής τους οι ζωντανοί νεκροί, ως που το φως της λευτεριάς έσβησε το σκοτάδι της σκλαβιάς στις 5 Μαΐου 1945. Το απόγευμα, γιορτή της Αγίας Ειρήνης. Πήγαμε στο Χοζάινι, ναι. Και κάτσαμε. Βράδυ ώρα, έτσι, Αυροδινέζο. Και ήταν το κρεματέριο από εδώ μέχρι, ναι. Την εκκλησία εκεί. Ναι. 50 ναι. Μέτρα δεν ναι. Ήταν. Και όπως κάθομαι, ήρθε ένα παιδί με τη Μακεδονία κάπνιζα και μου λέει «Σταύρο, δώ μου να τραβήξω δυο ρουφιές». Και το δίνω. Όπως το δίνω το τσιγάρο, ναι. Ήταν έτσι με αυτή τη μεριά. Μπράβο. Πέφτει στην αριστερή μεριά, λιγομάργεται. Του ήταν από καπνοχώρια και τράβηξε τον καιρό και τον λιγομάργεται. Το συνεργό έρχονταν από κάτω, παίρνω τους πεθαμένους με ένα κάρο, μια τριαντέρμα και σαν τα πρόβατα. Ζωντανούς νεκρούς τι. Ό,τι έτυχε. Ό,τι και τους ρίχνουν στους φούρνους. Τον επετάξανε γύμνο μπροστά και τον επετάξανε από εδώ στο φούρνο ζωντανό. Από τότε δεν ξανακάμπησα. Μεταφέρατε πτώματα. Ναι, πτώματα μεταφέραμε πολλές μέρες, γιατί είχαμε κάτι πλατιφόρμες. Και βάζαμε πάνω τα πτώματα και τα πηγαίναμε στη φούρνο. Σε τέτοια εργασία εργάστηκα. Μέσα στη φούρνο στριφτή. Στη φούρνο όπως βλέπαμε ήταν ένα, όπως είναι του καραβιού, την πόρτα. Και την έριχνε και πετούσαν πάνω 5-6-10 πτώματα και μετά έφευγε μέσα και έπεσε στο φούρνο. Αυτό κάνανε τη στάχτη, την κάνανε λίπαϊμα, το δελάδι σαπούνι. Σας δώσανε σαπούνι εσάς. Βέβαια. Λελώσασαν με αυτό δηλαδή εσείς. Ναι, βέβαια, από αυτό που μας έδινανε. Ναι, και εργαστήκαμε εκεί αρκετό καιρό. Και είχαμε πάει καμιά εκατοστή, αλλά στο τέλος ελευθερωθήκαμε, ήμασταν μια πενταριά. Οι 50 υπόλοιποι τι έγιναν. Κάθε μέρα πεθαίνανε, σκοτώνανε και κάνανε. Πόσες φορές κινδυνέψατε. Πολλές. Με ποιο τρόπο. Όταν είχαμε πάει στο τέλος το έβεζε, το στρατόπεδο με το έργο ήταν κοντά και μας πιάνε με τα πόδια. Και μια στιγμή και ήταν ένα στενό, με την μια παντατουβάρη και από την άλλο φούρνο και είχε ψωμιά. Και από μπροστά μου πήγαινε ένα και που κάνουν τη χέρα και πιάνε μια γκουραμάνα. Αυτός έφαγε μια δαγκαφιά και την έκαμε σε τη χέρα την πέταξε. Εγώ ο Λεμπέντης την εβούτηξα μου από πίσω του και δεν έφαγα και αν την πετάξω. Άρα τι λέμε να μας κάνει. Από δίπλα μου περνούσε ένας Γερμανός, ένα ντράρα και μου κουπανίζει μια με το υποκόπανο. Στο σβέρκο, αλλά ευτυχώς την έφαγα πέρα χαμηλά, γιατί αν την έτρωγα ψηλά με την υποκοπανιά του όπλου από το όπλο, κοντάκι είχε σίδερο εκεί. Και πέφτω μπρούμητα. Και τότε σε έρχεται, δεν θυμούμαι. Είμαι πάτησε στο κοιλιά και μου πήχε και μετά την παίζει 2-3 παθιές στην κεφαλή και ξετσιρίσανε τα αίματα και με αφήνει και φεύγω. Στο τέλος της φάλαγγας βρεθήκανε δυο. Τι ράτσα ήταν δεν ξέρω. Και με πιάνει ένας από τον χέρι και ο άλλος από το άλλο και με μπολοσένωνε και μπαίνει μέσα στο φράγμα. Στο στρατόπεδο και με αφήνουν εκεί. Μετά εγώ ξεζαλίστηκα και βρω τα αίματα αυτή του Ρούσα. Εσείς πώς γλιτώσατε. Μόνο ο Θεός ξέρει. Γεμάτοι πληγές και ματωμένες μνήμες επέστρεψαν όσοι άντεξαν και όσοι γλίτωσαν από τη σφαγή στα κρεματόρια και τους θαλάμους αερίων. Με ένα σαπούνι στοιχείο των αδιάψευστων μαρτυριών στους φούρνους κατάφερε να γυρίσει ζωντανός και ο Τάκης Νινιτάκης στο μαρτυρικό χωριό Κοξαρέ στο νότιο Ρέθυμνο.
χωριό Κόξαρε, στο νότιο Ρέθυμνο. Είναι και αυτό ένα από τα μαρτυρικά χωριά που οι Γερμανοί τα κατέστρεψαν, έκαψαν τα σπίτια, εκτέλεσαν ανθρώπους και το βιός τους βέβαια. Και έμειναν και αυτοί εδώ οι άνθρωποι, χωρίς φαγητό. Πήρανε, μαζεύαν ανθρώπους. Είναι κοντά μας η κυρία Ελευθερία Βαβουράκη, μια γυναίκα που έζησε τις περιπέτειες αυτές και τις θηριωδίες και τις βαρβαρότητες των Γερμανών και θα μας πει πέντε πράγματα για το χωριό εδώ. Τι θυμόσαστε? Τα πάντα θυμάμαι. Την πρώτη φορά ήρθανε οι Γερμανοί και πήραν το Μαθιουδάκι την πρώτη φορά, το Μύρο, το Μανώλη, το... Κάτοικοι του χωριού αυτοί, έτσι. Κάτοικοι του χωριού, χωριανοί, βεβαίως. Το δικηγόρο, τον Γιακουμογιαννάκη, τον Εφεντάκη, τον άλλο Βυζηριανάκης. Δηλαδή μπήκανε μέσα τα αποσπάσματα νύχτα και παίρνανε ανθρώπους και γινότανε. Τους, τις πήρανε αυτούς και τις κάνανε αμέσως εξορία. Τους εξορίσανε, τις πήγανε στη Γερμανία. Αυτές τις πρώτες συλλήψεις που κάμανε το Μαθιουδάκι αυτούς που κάμανε, μετά από μήνες, τότε ήρθανε και ζητούσανε τον αδερφό μου στο σπίτι. Και δεν τον βρήκανε, είχανε πάει στο Ροδάκινο. Και γυρίζοντας του λέει, μάνα μου, ήρθανε και σε ζητούσαν κακομή την Γερμανία. Είχανε βγει τότε ένα κλιμάκι ο Αντάρτικος στο βουνό και πήγανε μαζί τον. Λέει, μάνα, εγώ φοβούμαι και θα βγω. Λέει, κάτσε μωρέ παιδί, μια βραδιά είναι και θα περάσει. Το βράδυ έγινε και η κύκλωση στο χωριό. Επέρναν ένας θείος που ήταν μαζί και αυτός ο Κακομοίρης Αντάρτικο και του φώναζε, ήταν στον Ασυρώνα, είχε πάει να κοιμηθεί ο αδερφός μου, γιατί λέει θα έρθουν οι Γερμανοί να μας πιάσουν στο σπίτι. Πάει και του φωνάζει, Ζόρζι, Γερμανοί. Ήρθε η θιά μου σπιθουλάκι, ένα του σπιθουλάκι η γυναίκα και του μας λέει, οι Γερμανοί ήρθανε, τι σκύλιντα θα κάνεις το κοπέλι τώρα. Βγαίνει αυτός, τρέχοντας, επήγαινε μπροστά ο θείος αυτός που σας λέω, ο Αλεβιζάκης και αυτός ο Ζόρζης. Ναι. Του λέγανε άτε, άτε και δεν σταματούσανε και στο Ριάκι είχε περάσει και τον σκοτώσανε αυτό το θείο. Από πίσω ήταν ο αδερφός μου. Είχε όμως ένα πιστόλι απάνω του, είχε σφαίρες, ξέρω εγώ. Του φωνάζανε, σε του λέγανε ένας θείος, του φωνάζανε, παραδώσου μωρέ Ζόρζη, σήκωσε μωρέ Ζόρζη παιδί μου τα χέρια σου ψηλά, να μην σε σκοτώσουνε, σήκωσε τα χέρια σου ψηλά. Και σήκωσε τα χέρια του ψηλά, ήτονε στο ριάκι μέσα, ήτονε κάτι έλιγες, λιγαριές αν έχεις υπόψη σου. Και βγάνει τις σφαίρες και τις πετάει εκεί μέσα και βγάνει το πιστόλι και το πετάει. Και σήκωσε τα χέρια του και παραδόθηκε. Εδώ αυτή, σε αυτή την πόρτα, περνώντας ήταν η μάνα μου και στεκότανε και έτσι λέει, θωρεί συνταμούκαμες που με πιάσανε που δεν μ' άφησες να βγω. Αυτός ήταν ο μεγάλος καημός της μάνας μου, ότι εγώ έφαγα το παιδί μου. Και τον σκοτώσανε τελικά? Όχι. Τον πήρανε στη Γερμανία. Στο στρατόπεδο. Στο στρατόπεδο, ναι. Γύρισε όμως, ευτυχώς γύρισε, αλλά με σπασμένα πλευρά, με βασανιστήρια πολλά. Πολλά βασανιστήρια του είχαν δώσει. Ζούσε ακόμα μετά την απολευθέρωση με το Σύφη το Σταυρουλιδάκι. Ήτανε μαζί στο ίδιο στρατόπεδο με το Γιώργη το Βαβουράκι, ένα άλλο. Με το Βασίλη το Δουλτζεράκι, ήτανε πάρα πολύ σου λέει από το χωριό. Λοιπόν, μετά από πόσο καιρό επέστρεψε? Ένα χρόνο. Ναι, μετά από ένα χρόνο. Μετά από ένα χρόνο γύρισε. Σας λέω ότι ήταν μαζί με το Σύφη, το Σταυρουλιδάκι. Αυτοί πεινούσαν, σκάβανε στα σκουπίδια και βρίχνανε πατατόφυλλα και τρώγανε. Ο δέο Κακομοίρης ο Σταυρουλιδάκης ήβρισε ένα άλογο ψόφιο. Και ήτονε το πόδι του, το είχαν τεμασιάσει και πήρε το πόδι και το κρυβαίνε από κάτω στο μαξιλάρι και έγλυφαινε, λέει, μήνα ολόκληρο το πόδι του αλόγου. Πιάσανε. Περιέγραψε εκεί τα βασανιστήριά του. Τα βασανιστήρια. Τι τους κάνανε? Σιφούρνους συμβάζανε. Συμμαζεύανε και μπροστά του είδανε το χωριανό μας, το Βαβουράκι. Που το βάλανε στο που φούρνο. Τον πετάξανε στο φούρνο μέσα. Στο κρεματόρια, λέει, τα λέγανε. Κρεματόρια.
Εκεί τον ρίξανε κάτω τον αδερφό μου και τον τσαλοπατούσανε, νομίζοντας ότι είχε πεθάνει και φύγα και τον αφήσανε. Και τον μάζεψε ο Σταυρουλιδάκης και τον τράβηξε πίσω και του λέει: «Αδερφέ μου, μαζί θα πάμε». «Εγώ δεν γυρίζω να λέω της μάνας ότι σ' άφησα πίσω μου. Μαζί θα πάμε. Ας με σκοτώσουν και εμένα». Κι όμως δόξασε ο Θεός, τον πήγανε μετά στο νοσοκομείο και ανταπεξέλθενε. Δηλαδή. Και γύρισε πίσω αυτός. Έμειναν όμως στο στρατόπεδο, έμεινε ο Βασίλης ο Δουλγεράκης, ο Βαγγέλης. Από εδώ ο όλοι αυτοί. Από εδώ όλοι, όλοι. Ήρθε εδώ πέρα, ευνηδιαστήκατε, περιμένετε ότι ζούσε εσείς. Ποτέ. Η μάνα μου κάθε μέρα όχι. Η μάνα μου κάθε μέρα έκλαιγε, φώναζε το παιδί μου που το φάγα εγώ, που δεν ξέρω τι γίνει και τα ψάρια τον εφάγανε, ξέρω εγώ. Δεν είχαμε εμείς δει τίποτα. Καμία επικοινωνία, καμία επαφή. Καμία. Πόσα κιλά ήρθε από εδώ όταν... Αυτός ήταν μόνο το κόκαλο και την προβιά. Σκελετός, Σκελετός. Σκελετός ήρθε, ναι. Πόσους πιάσανε τότε μαζί με τον κύριο αυτόν? Περίπου 20 άτομα ήταν. 20 άτομα ήταν, ναι. Και γυρίσανε καμπέντε. Και τους πήγαν στα στρατόπεδα. Στα στρατόπεδα. Πόσοι και... γυρίσανε? Καμπέντε έξι. Ναι. Όλοι μείνανε εκεί. Οι άλλοι, οι οποίοι αγνούνται, θα τους ρίξανε στα κρεματόρια. Ναι, στα κρεματόρια τσι βάλανε. Όλους τσι βάλανε στα κρεματόρια. Όλοι περάσαν από το φούρνο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε εδώ μια έκτακτη εκπομπή στο τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής σήμερα, 5η 2 Μαΐου. Μια εκπομπή που θέλουμε να σας δείξουμε και με τον ντοκιμαντέρ που μόλις παίξαμε, το πολύ ενδιαφέρον, του Γιάννη Καρανλάκη και του Μανώλη Παντινάκης. Και φυσικά την σκηνοθεσία υπογράφει ο Τάσος Μπρισίμ, τη θηριωδία των Ναζί στο Auschwitz. Σήμερα λοιπόν γίνονται τα εγγένεια της ελληνικής έκθεσης στο Κρατικό Μουσείο του Auschwitz. Εκεί βρίσκεται πολυπληθής αντιπροσωπεία της Βουλής, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση. Περιμένουμε να γίνουν τα εγγένεια σε πολύ λίγο, τώρα το απόγευμα, στο Κρατικό Μουσείο του Auschwitz, όπου παραχωρεί το Κρατικό Μουσείο του Auschwitz στη Βουλή την αίθουσα Μπλοκ 12. Εκεί θα στεγαστεί μέρος των εκθεμάτων. Είναι μια προσωρινή έκθεση μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2019. Είναι μπλοκ 12 που θα γίνουν τα εγγένεια μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο μπλοκ 18. Ναι. Αυτό μας παραχωρούν για να υπάρχει πια μόνιμο εκθεσιακό αποτύπωμα για την Ελλάδα που θρύνησε και τα δικά της θύματα στο Auschwitz. Μόνιμη ελληνική έκθεση για τα θύματα των Ελλήνων στο Auschwitz. Είδαμε νωρίτερα τις μαρτυρίες ανθρώπων που κατάφεραν να ζήσουν και να επιβιώσουν αυτή τη θηριωδία. Έχουμε την Άννα Πάντα την Ασημινάκη τηλεφωνικά μαζί στον αέρα του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής. Να πω και στην Άννα και στον Κωστή, γιατί έχουν ενδιαφέρον τα έγγραφα, πως οι Έλληνες Εβραίοι που οδηγήθηκαν στο Auschwitz είχαν τις λιγότερες πιθανότητες και να επιβιώσουν, διότι δεν γνώριζαν ξένες γλώσσες και δεν μπορούσαν να εκτελέσουν και διαταγές που ακούγαν και τους έδιναν. Τα έγγραφα λένε πως... Όχι ότι θα τους έζωζε. Όχι, αλλά έχει σημασία. Το λέγαμε νωρίτερα, Κωστή, ότι αν κάποιος γνώριζε ενδεχομένως γερμανικά ή γνώριζε κάποια άλλη γλώσσα, ήταν πιο εύκολο να
να επιβιώσει εκεί μέσα. Τα έγγραφα λένε ότι από τους 55.577 επέζησαν 1.800 Έλληνες, Εβραίοι. Άννα, ο λόγος εσένα. Ήταν όσοι γνώριζαν τη γλώσσα γινόντουσαν διερμηνείς, όπως έχουμε πει. Καλησπέρα και πάλι Γιώργο Κέλλη, Κωστή. Σε λίγα λεπτά φτάνει ο πρόεδρος της Βουλής εδώ για να έχουμε την εκδήλωση αυτή, την ξενάγηση αρχικά στον εκθεσιακό χώρο της μόνιμης έκθεσης πια, και θα ακολουθήσουν ομιλίες από τον πρόεδρο της Βουλής και άλλους που περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Φτάνει η ελληνική αντιπροσωπεία, να σας πω. Είπαμε ότι είναι μια έκθεση με ενθυμήματα από Έλληνες Εβραίους, κυρίως ήταν από τη Θεσσαλονίκη η καταγωγή τους, 55.000 Θεσσαλονικοί Εβραίοι, οι 45-46.000 περίπου εκτοπίστηκαν στο Auschwitz και ελάχιστοι επέζησαν. Το 80% θανατώθηκε, βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα στρατόπεδα, στους θαλάμους αερίων, στα κρεματόρια. Γι' αυτό... Ναι, Άννα. Πολλοί ανώνυμοι, εκατομμύρια ανώνυμοι άνθρωποι, κυρίως Εβραίοι, έχασαν τη ζωή τους στο Auschwitz. Υπάρχουν και κάποιες σημαντικές προσωπικότητες που βρέθηκαν σε αυτό το στρατόπεδο εξόντωσης. Σιμών Βέιλ, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και αρκετές φορές υπουργός της γαλλικής κυβέρνησης. Μια γυναίκα σύμβολο επίσης. Κουρτ Κέρσον, ηθοποιός στο Γαλάζιο Άντιγκελο που πρωταγωνιστούσε μεταξύ άλλων Μάρλεν Ντίτριχ. Ο Γκέρτρουντ Κόλμαρ, Γερμανίδα συγγραφέας. Χάνς Κράσα, Τσεχογερμανός Εβραίος μουσικοσυνθέτης. Και η γνωστή σε όλους μας από το ημερολόγιο που έγραψε, Άννα Φρανκ, το έγραψε από τις 12 Ιουνίου του 1942 ως και την 1η Αυγούστου του 1944. Ούσα κρατούμενη στο Auschwitz. Πάμε, Κωστή και Άννα, να δούμε ζωντανά της απευθείας σύνδεση με το Auschwitz, την επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής και της πολιτικής αντιπροσωπείας. Είμαστε ζωντανοί, σπίλω. Ο πρόεδρος της Βουλής, να πούμε πως από χθες βρίσκεται στην Πολωνία, επικεφαλής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας. Νωρίτερα το μεσημέρι έλαβε μέρος στην πορεία των ζώντων και τώρα περιμένουμε να εγκαινιάσει σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί. Αυτό βλέπουμε είναι σε ζωντανή σύνδεση. Ναι, απευθείας, αυτή τη στιγμή από το Auschwitz. Τα εκθέματα που θα κοσμήσουν τη μόνιμη ελληνική έκθεση στο Κρατικό Μουσείο του Auschwitz. Τις εκδηλώσεις θα τιμήσει με την παρουσία του, το είπαμε ήδη, Κωστή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Βουλή, να πούμε πως πήρε αυτή την ιστορική απόφαση να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το μνημειακό έργο δημιουργίας της μόνιμης ελληνικής έκθεσης στο Auschwitz της Πολωνίας. Δεν υπήρχε η Ελλάδα σε αυτό το μεγάλο εκθεσιακό κέντρο που όλες οι χώρες που είχαν θρηνήσει θύματα είχαν ένα εκθεσιακό αποτύπωμα, είχαν μια παρουσία. Εμείς τώρα, μετά από αυτή την ιστορική απόφαση, έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε εκεί για τα δικά μας θύματα. Η απόφαση λοιπόν της Βουλής των Ελλήνων να χρηματοδοτήσει το έργο αυτό αποτελεί ελάχιστη ένδειξη της ηθικής και ιστορικής υποχρέωσης της χώρας μας απέναντι στους νεκρούς στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz. Πρόκειται λοιπόν για το Κρατικό Μουσείο εκεί, όπου θα δοθεί στην Ελληνική Βουλή η αίθουσα του Μπλοκ 12 για να στεγαστούν μέρος από τα εκθέματα. Είναι, όπως είπαμε, προσωρινή, η κανονική και μόνιμη. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες που γίνονται στο Μπλοκ 18. Στο Μπλοκ 18. Μαζί με τον κύριο Βούτση, να πούμε, Κωστή, γιατί έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικό, βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Βαρεμένος, τον βλέπουμε ζωντανά, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, επίσης αντιπρόεδρος της Βουλής. Και ο Μάριος Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Βουλής, και οι βουλευτές, ο κύριος Θεόδωρος Βρίτσας, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης και ο κύριος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, και ο κύριος Μηταφίδης, ιστορικό πρόσωπο. Βεβαίως. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Τώρα βλέπουμε τον πρόεδρο της Βουλής με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, και την κυρία Μαργαρίτα Φλούδα, είναι η υπεύθυνη επικοινωνίας της Βουλής των Ελλήνων, που είναι και αυτή, βρίσκεται εκεί μαζί με την αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων.
πάντα σε ζωντανή σύνδεση με την Πολωνία, με το Auschwitz. Περιμένουμε λοιπόν να γίνει από στιγμή σε στιγμή η επίσημη τελετή, να δεν ξέρω, η Άννα είναι στην τηλεφωνική. Η Άννα νομίζω μας ακούει πάντα, Άννα. Εγώ σας ακούω, βέβαια. Ωραία, είσαι στο χώρο, Άννα. Ναι. Έχεις τάση. Βεβαίως. Ο λόγος εσένα. Ο λόγος εσένα, βέβαια. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος επισκέπτεται αυτή τη στιγμή την έκθεση. Όπως είπαμε, έχει κυρίως θέμα τους Έλληνες, βεβαίως, στην κοινή της Θεσσαλονίκης. Έχει αρχίσει την άγγελη. Ακούμε τον κύριο Αγγελόπουλο, τον κύριο Αγγελόπουλο ακούμε αυτή τη στιγμή. Η μόνη ελληνική έκθεση στο Auschwitz. 55.000 Έλληνες πέρασαν τις πύλες του Auschwitz ανάμεσα στο 1942 και το 1944. Η συντριπτική πλειοψηφία ήσαν Εβραίοι. Δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε και Έλληνες χριστιανούς Ορθόδοξους, κυρίως αντιστασιακούς, αλλά και Έλληνες του Πόντου. Αν θέλετε να αρχίσουμε από την δεξιά μεριά, στην Ελλάδα προπολεμικά ζούσαν περίπου 70.000 Έλληνες Εβραίοι. Βλέπουμε στιγμές οικογενειακής ηρεμίας και ησυχίας. Οι Εβραίοι ήταν Ρωμανιώτες στην αρχή, μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. είχαν έρθει στην Ελλάδα και στη συνέχεια μετά το 1492, όπου εκδιώχθηκαν από την Ισαβέλα και τον Φερδινάν από την Ισπανία και από τον βασιλιά Εμμανουήλ της Πορτογαλίας το 1497, ήρθαν κυρίως στην Θεσσαλονίκη, η οποία ονομάστηκε και Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Εδώ βλέπετε στιγμές ήσυχες. Ο Ραβίνος Ντετσάβες της Αθήνας, κάτω. Ο Γιωζέφ Ελιζιά, ένας ποιητής και λόγιος στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και κάτω-κάτω θα δείτε τη γιορτή Πουρίμ που γιορτάζουν οι Εβραίοι, κάτι σαν το δικό μας καρναβάλι, για να τους θυμίζει την απελευθέρωση από τους Πέρσες τον 4ο αιώνα π.Χ., που περιγράφεται στο βιβλίο της Εστήρ. Όλα αυτά πριν τον πόλεμο. Με την κατάκτηση από τους Γερμανούς το 1942, και αφού πλέον έχει θεσπιστεί η οριστική, η τελική λύση για το εβραϊκό ζήτημα, όλοι οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης, οι Εβραίοι, από 18 μέχρι 45 ετών, συγκεντρώνονται με το λίτου Μαξ Μάρτεν, του στρατιωτικού διοικητή Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Ελευθερίας. Καταγράφονται, παίρνουν δελτίο ταυτότητας και 7.000 από αυτούς οδηγούνται σε καταναγκαστικά έργα, από τα οποία πολύ λίγοι καταφέρουν να επιβιώσουν. Λίγο αργότερα, το εβραϊκό νεκροταφείο καταστρέφεται και οι πλάκες του που βλέπετε πάνω χρησιμοποιούνται για να γίνει πισίνα στη βίλα του βαρόνου Χίρς έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε οπτική επαφή σε πολλά πράγματα, αλλά... Ανοίξτε λιγάκι, Ναι. Αυτή η τραγική ημέρα της 11 Ιουλίου 1942, όπου μαζεύτηκαν οι Εβραίοι από 18 έως 45 χρονών, ονομάζεται Μαύρο Σάββατο για τους Εβραίους. Ακολούθησαν βέβαια το 1943 οι εκτοπισμοί 19 αποστολές, όπου 46.000 Εβραίοι εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και ειδικότερα στο Auschwitz. Να θυμίσουμε ότι το Auschwitz ξεκίνησε σαν ένα απλό στρατόπεδο συγκέντρωσης, ήταν απλός στρατώνας του Πολωνικού στρατού. Μετά την κατάκτηση της Πολωνίας από τους Γερμανούς, την κατάρρευσή της στην ουσία, έγινε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου εδώ πέρα εκτοπίζονταν πολιτικοί κρατούμενοι και διάφορες ομάδες ανεπιθύμητων. Μετά την τελική λύση όμως, που δόθηκε το 1942, μάλλον δρομολογήθηκε το 1942 τον Ιανουάριο, από τον Ράινχαντ Χάιντριχ, κατ' εντολή του Χίμλερ, και με τη διάσκεψη του Βαν Ζέε, εκεί πλέον δημιουργήθηκαν 7 στρατόπεδα εξόντωσης, τα 6 στην Πολωνία και το 1 στο Μίνσκ στη Λευκορωσία. Το Auschwitz έμελε να γίνει το μεγαλύτερο στρατόπεδο εξόντωσης. Πάνω από 1.000.000 άνθρωποι άφησαν τη ζωή τους εδώ και θεωρείται το σύμβολο του ολοκαυτώματος. Η τύχη των Θεσσαλονικίων είναι γνωστή. 46.000 Θεσσαλονικείς σε 19 αποστολές το 1943 εκτοπίστηκαν στο Auschwitz. Επέζησαν πολύ λίγοι. Όμως και οι Εβραίοι των άλλων κοινοτήτων, όπως παραδείγματος χάρη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ήταν τραγικοί, ακόμα χειρότεροι. Περίπου 4.300 Έλληνες ζούσαν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι Βούλγαροι, σύμμαχοι τότε των Γερμανών, συγκέντρωσαν τους 4.300 αυτούς δυστυχείς, τους παρέδωσαν στους Γερμανούς, οι οποίοι τους εκτόπισαν στη συνέχεια στην Τρεμπλίνκα, ένα άλλο στρατόπεδο εξόντωσης,
από όπου επένδυσαν μόνο 200. Η τύχη των Ελλήνων της κεντρικής και της νότιας Ελλάδας, των Εβραίων, ήταν πολύ καλύτερη. Και αυτό διότι κάποιοι εντάχθηκαν στον ΕΑΜ Ελλάς, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο, αλλά επίσης βοήθησε πολύ, πολύ και η διορατικότητα κάποιων ραβίνων και κάποιων χριστιανών Ορθοδόξων ιερέων, οι οποίοι τους έκρυβαν, τους άλλαζαν τα στοιχεία, τους φιλοξενούσαν κτλ. Αντίθετα, αυτή η κοινότητα που υπέφερε πραγματικά ήταν των Ιωαννίνων, της Κρήτης, της Ρόδου και της Κέρκυρας. Ειδικά τα Γιάννενα, το 92% του πληθυσμού τους εξολοθρεύτηκε κατά το διάστημα 42-44. Μάλιστα. Μια συγκλονιστική φωτογραφία που πιστεύω ότι αντικατοπίζει όλο το, όλη την απελπισία και το, την απορία, μπορώ να πω, είναι αυτή της νεαρής κοπέλας 19 χρονών, λεγόταν Φανή Χαΐμ. Το 1944 το Μάρτιο, αυτή και η οικογένειά της εκτοπίστηκαν από τα Γιάννενα και ήρθαν εδώ κατευθείαν στο Auschwitz. Η κοπέλα αυτή επέζησε. Η οικογένειά της βέβαια επιβίωσε, αλλά η ίδια επέζησε των δοκιμασιών, παντρεύτηκε χριστιανό Ορθόδοξο, έκανε παιδιά και εγγόνια. Πέθανε σχετικά πρόσφατα. Και αν θέλετε, αυτό κάτω είναι πολύ σημαντικό το έγγραφο, είναι ένα κομμάτι από τη διάσκεψη του Van Zee, που ορίζει τη μεθόδευση, τα logistics όπως τα λέγαμε τώρα, της εξόντωσης των Εβραίων. Αριστερά δε έχουμε μια καταγραφή όλων των Εβραίων σε όλες τις κατακτημένες χώρες και αν δείτε κάτω ο αριθμός τους φτάνει τα 11 εκατομμύρια. Κατάφεραν να εξοντώσουν τα 6. Τώρα καλώς ας περάσουμε στην επόμενη αίθουσα, η οποία είναι κυρίως αναπαραστάσεις της ζωής στο Auschwitz, των κρατουμένων. Κύριος Μάτσας, ξέρει. Τα λέμε καλά. Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Στιγμές της καθημερινότητας των Εβραίων στο Auschwitz. Πολύ επιγραμματικά να πούμε ότι υπήρχε αλληλεγγύη μεταξύ όλων των εθνοτήτων. Οι Έλληνες είχαν σοβαρό πρόβλημα γιατί δεν γνώριζαν γερμανικά, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και δεν μπορούσαν να αντέξουν το φοβερό κρύο. Παιδικά παπούτσια και μια κούκλα που έμεινε από ένα παιδάκι, το οποίο ασφαλώς δολοφονήθηκε. Κατά το διάστημα 42-44, 13.000 παιδιά μέχρι 18 χρονών άφησαν την πνοή τους εδώ. Οι στάχτες ρίχνονταν στον παραπόταμο Σόλα, του ποταμού Βιστούλα και σε διάφορες λίμνες της περιοχής. Η γραμματίση του θανάτου είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι Γερμανοί είχαν την ευφυΐα κάποιους από τους εκτοπισμένους που μίλαγαν γερμανικά να τους αξιοποιούν, να τους βάζουν στις διοικητικές τους υπηρεσίες και να καταγράφουν τα ονόματα των μελοθάνατων. Αυτοί όμως μπόρεσαν και βοήθησαν κάποιους, αλλάζοντας τις καρτέλες και βοηθώντας κάποιους ομοεθνείς τους. Οι εργασίες των γυναικών και αυτές και οι γυναίκες παρήχαν εργασίες, όπως βλέπετε σκληρές εργασίες, έσκαβαν χαντάκια, μάζευαν ξύλα και επίσης συγκέντρωναν τα ρούχα εκείνων που πήγαιναν στα κρεματόρια και στους αλάμους αερίων, τα συσκεύαζαν και τα έστελναν στη Γερμανία για να χρησιμοποιηθούν από γερμανικές οικογένειες. Λέει μάλιστα κάποια μαρτυρία εδώ ότι όταν βρίσκαμε κάποιο καλό ρούχο, το χαλάγαμε ούτως ώστε να μην αξιοποιηθεί από γερμανική οικογένεια. Τα ιατρικά πειράματα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Γνωστός σε όλους μας ο άγγελος του θανάτου, ο Γιώζεφ Μέγκελε, αλλά ο οποίος πειραματίστηκε με θέματα γενετικής και με εγγύους γυναίκες, με δίδυμα, με νάνους, αλλά επίσης και πολλοί άλλοι, ο Κλάουμπερκ, ο Χίρστ, όλα αυτά γινόντουσαν στο μπλοκ 10. Μια πολύ σημαντική επίσης φωτογραφία που ήθελα να σας πω είναι η βαρβαρότητα των Γερμανών εκτονωνόταν κατά κάποιο τρόπο στο να βάζουν κρατούμενους να πυγμαχούν μεταξύ τους. Ο χαμένος συνήθως οδηγείται στους θαλάμους αερίων και στη συνέχεια στα κρεματόρια. Στη φωτογραφία αυτή έχουμε τον Σάλαμο Αρούχ, έναν 18χρονο πυγμάχο. Στα 18 του χρόνια έχει γίνει Βαλκανιονίκης, Εβραίος, στα μεσαία βάρη. Στα 20 του εκτοπίστηκε στο Auschwitz με την οικογένειά του. Η οικογένειά του πήγε κατευθείαν στους θαλάμους αερίων. Αυτός πυγμάχησε πάνω από 200 φορές, κέρδισε και τις 200, επέζησε. Έκανε την πορεία του θανάτου που είδατε προηγουμένως, κατάφερε να ζήσει, να πάει στο Τελαβίβ και να πεθάνει το 2009, δηλαδή σχετικά πρόσφατα από το εγκεφαλικό. Την τύχη αυτή δεν είχε ένας άλλος πυγμάχος που βλέπετε κάτω, ο Ασκενάζη, ο οποίος αν και κατασκευαστικά ήταν ένας γεροδεμένος άντρας, δεν μπόρεσε να αντέξει τις κακουχίες και τις ταπεινώσεις που υφίστατο στο Auschwitz.
εκείνη στη λεξιόν η επιλογή, όταν τα τρένα έφταναν, το 80% πήγαινε για τα κρεματόρια, το 20% για καταναγκαστικά έργα. Συχνά όμως, από τους κρατούμενους εδώ, επειδή από την εξασθένιση, από την πείνα, από τις κακουχίες, κάποιοι δεν μπορούσαν πλέον να τους είναι χρήσιμοι, τους επιλέγαν και τους πηγαίνουν και αυτούς κατευθείαν για τους θαλάμους αερίων. Αυτό λεγόταν σελεξιόν ή επιλογή. Στην τρίτη αίθουσα μπαίνουμε σε πιο ευχάριστα πράγματα. Απελευθέρωση. Απελευθερώνεται. Αν θέλετε να μείνουμε λίγο σε, σε αυτό το ταμπλό, υπήρχαν απόπειρες απόδρασης. Πολλές απόπειρες απόδρασης. Οι πιο πολλές απέτυχαν. Λένε πως 192 τελικά κατάφεραν να επιβιώσουν. Κάτω-κάτω έχουμε τον Αλμπέρτο Ερέρα, έναν πολύ γενναίο Εβραίο Έλληνα, ο οποίος χτύπησε με το φτιάρι του το φρουρό του και πήδηξε στον ποταμό Σόλα. Ο άλλος φρουρός όμως το χτύπησε, δυστυχώς όχι κυρία Πρόεδρε, το χτύπησε ο φρουρός ο άλλος με σφαίρα ντουμ-ντουμ και του διέλυσε το κεφάλι. Το πτώμα του ανασύρθηκε και τέθηκε σε κοινή θέα στους συγκρατουμένους του. Και μάλιστα με υποχρεωτική, την υποχρέωση να το βλέπουν όλοι οι κρατούμενοι για παραδειγματισμό. Στη συνέχεια ψάλανε ένα καντής οι Εβραίοι και στη συνέχεια το πτώμα αποτεφρώθηκε. Δεν είχε την ίδια τύχη ο Ηλίας Παπαδόπουλος, Έλληνας από τον Πόντο. Παλικάρι, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ήρθε στο στρατόπεδο του Auschwitz, όμως με τρεις Ρώσους στρατιώτες κατάφερε να αποδράσει. Και επανήλθε στις 27 Ιανουαρίου νικητής, έχοντας καταταγεί στον κόκκινο στρατό. Έχουμε και Έλληνες και Ελληνίδες πολιτικούς κρατούμενους. Όταν λέμε Έλληνες, εννοούμε χριστιανούς Ορθόδοξους. Εδώ αναφέρονται δύο αποστολές. Ήταν αντιστασιακές οι κυρίες αυτές, οι οποίες μαζί με Γιουγκοσλάβες συνελήφθησαν και ήρθαν στο Auschwitz. Και βέβαια υπέστησαν τη μοίρα των υπολείπων. Κάποιες, δύο ή τρεις από αυτές έζησαν. Το ίδιο επίσης και κάποιοι ηλεκτρολόγοι τεχνικοί που ήρθαν από μεταγωγή από άλλο στρατόπεδο. Και αυτοί επέζησαν. Η πρώτη-τελευταία μας εικόνα είναι η αρχή του τέλους. Από το 1944 ήδη, αμερικανικά και αγγλικά αεροπλάνα υπερίπτανται του Auschwitz. Έγιναν δύο βομβαρδισμοί. Ο ένας ήταν στο Farben Industrie, εργοστάσιο χημικών, στο Birkenau πάνω. Και η δεύτερη στον Birkenau, όπου όμως δυστυχώς δεν καταστράφηκαν τα κρεματόρια. Παρά τα αυτά, η Γερμανία από τα τέλη του 1944, και ενώ πλέον είχε προηγηθεί το Στάλιγκραντ, το Africa Corp είχε διαλυθεί, είχε γίνει απόβαση στη Σικελία και είχε γίνει βέβαια και απόβαση στη Νορμανδία, πλέον ο κλειός στένευε, οι Γερμανοί άρχισαν να καταστρέφουν τα ίχνη του εγκλήματος, να ανατινάζουν κρεματόρια και να καταστρέφουν και να καίνε χαρτιά, παρόλο που μείναν πάρα πολλά. Αυτό τα λέμε αρχή του τέλους και εκεί βέβαια έγινε και η πορεία θανάτου. Όσους μπορούσαν να επιζήσουν, τους πήραν και τους οδήγησαν με τα πόδια μέσα σε μείον 14 βαθμούς Κελσίου, 60 χιλιόμετρα μακριά, σε τρένα, για να πάνε σε στρατόπεδα μέσα στη Γερμανία, στο Mauthausen και στο Dachau. Να μην σας καθυστερώ, αλλά να τελειώσουμε με την απελευθέρωση του Auschwitz, η οποία είχε και κάποια ευχάριστα. Εδώ κάτω-κάτω βλέπετε Σοβιετικούς στρατιώτες, οι οποίοι στις 27 Ιανουαρίου μπήκαν. Μπήκε ο κόκκινος στρατός στο Auschwitz. Έκπληκτοι αντίκρισαν 7.000 ανθρώπινα ράκι και στη φωτογραφία βλέπετε Σοβιετικούς στρατιώτες να υποβαστάζουν δύο ταλαιπωρημένες γυναίκες. Είχαμε και ευχάριστα όμως και εδώ. Το ζευγάρι που βλέπετε, ο Λέων και η Λίλιαν Περαχιά, γνωρίστηκαν στο τέλος του πολέμου και παντρεύτηκαν το 1947. Τελειώνοντας, θα ήθελαμε να πούμε για το χειρόγραφο του Μαρσέλ Νατζαρί. Το 1980, σε ένα καφές που έγινε στον Birkenau, εκεί που είχατε πάει, ανακαλύφθηκε μια τσάντα τυχαία δερμάτινη, τη βλέπετε κάτω, με ένα θερμός μέσα. Το θερμός περιείχε έγγραφα, χειρόγραφα έγγραφα, κάποιου Μαρσέλ Νατζαρί. Ο Μαρσέλ Νατζαρί, ήρωας στο αλβανικό μέτωπο, αντάρτης στη συνέχεια, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Auschwitz. Δεν πίστευε ότι θα γλιτώσει. Έγραψε λοιπόν τις σκέψεις του και τα γεγονότα που συνέβαιναν, γιατί υπηρετούσε σαν Sonderkommando. Sonderkommando ήταν η ειδική ομάδα που είχε το θλιβερό καθήκον αυτούς οι οποίοι πέθαιναν από το θάλαμο των αθηναίων να τους οδηγούσε συνέχεια στα κρεματόρια και στη συνέχεια τις τάχτες τους να σκορπίζουν στα ποτάμια. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος κατάφερε να επιζήσει και πέθανε το 1971, δηλαδή πριν ανακαλυφθεί το χειρογραφό του. Θεωρείται πολύ σημαντικό γιατί είναι καταγραφή, σπάνιο ιστορικό τεκμήριο, γιατί καταγράφει τα πράγματα όχι εκ των υστέρων, αλλά την ώρα που ακριβώς γίνανε. Η φράση στην έκθεσή μας
που λέει «Να με θυμάστε όπως σας θυμάμαι και εγώ», ανήκει στο Μαρσέλ Νατζαρί και την είχε γράψει στο χειρόγραφό του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Λυπούμαστε για την μικρή ταλαιπωρία. Βεβαίως. Ναι, ναι, εδώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα περάσουμε στην αίθουσα των συσκέψεων, όπου θα απαγγείλουν, θα δώσουν χαιρετισμούς. Να δω τι θα δώσουν χαιρετισμούς τώρα. Λοιπόν, είμαστε πάντα σε απευθείας σύνδεση με το Auschwitz και με αυτό το μαρτυρικό χώρο. Να πω, Κωστή, πως ήταν συγκλονιστική η ξενάγηση και η αφήγηση και όλες οι ιστορίες που μας μετέφερε και εδώ στην Αθήνα και στους τηλεθεατές μας από το Auschwitz ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτρονικής Διοίκησης της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Και κάτι άλλο που δικαιολογεί, επιβεβαιώνει απολύτως αυτό που είπες για την πραγματικά εξαιρετική ξενάγηση. Είναι ο άνθρωπος που έχει στήσει όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Είναι σαφές από την περιγραφή. Είναι ο άνθρωπος που έχει βρει ένα-ένα και έχει αποτυπώσει τα ευρήματα αυτά τα οποία θα εκτεθούν. Και έχει επιμεληθεί. Και ξέρει την ιστορία που κρύβει το κάθε ένα από αυτό. Που θα φιλοξενηθεί, όπως είπαμε, πλέον στο μπλοκ 12. Στο Auschwitz, οι ελληνικοί, ιστορίες ελληνικές, οι Έλληνες Εβραίοι που έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές, που πέρασαν από αυτή τη θηριωδία και είδαμε και τις μαρτυρίες στο προηγούμενο ντοκιματέρ κάποιων ανθρώπων που επέζησαν, μέχρι αυτή η έκθεση πλέον να γίνει μόνιμη ελληνική έκθεση στο Auschwitz, στο μπλοκ 18. Είμαστε στην αναμονή για τα επίσημα εγγένεια. Ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος έχει το λόγο. Φαντάζομαι θα πάρει το λόγο σε πολύ λίγο και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νίκος Βούτσης, για να ξεκινήσει η τελετή για την δημιουργία αυτού του ελληνικού μουσείου για τους Έλληνες Εβραίους στο Auschwitz, με τίτλο, Κωστή, ακούσαμε και τον κύριο Αγγελόπουλο, «Να με θυμάστε όπως σας θυμάμαι κι εγώ». Και πώς ακριβώς δόθηκε αυτός ο τίτλος στην έκθεση και σφραγίζει όλη αυτή τη σημερινή ιστορία από τα γραπτά ενός από τους κρατουμένους, ο οποίος εβραϊκής καταγωγής κατάφερε Μασέλ Νατζαρί. Να επιβιώσει, κατάφερε όμως πριν να αποτυπώσει όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν εκεί και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Είναι ένα ντοκουμέντο, όπως είπε ο κ. Αγγελόπουλος, γιατί δεν είναι εξιστόρηση εκ των υστέρων, είναι καταγραφή των γεγονότων και της ζωής στο Auschwitz εκείνη την ώρα. Για κάθε ένα εχμάλωτο, το λέγαμε νωρίτερα, Κωστή, μαζί, που δραπέτευε από το Auschwitz, οι Γερμανοί σκότωναν 10. Και ακούσαμε και τις ιστορίες από τον κύριο Αγγελόπουλο, ανθρώπων που κατάφεραν να αποδράσουν και να γυρίσουν νικητές με το Ρώσικο στρατό, ένας Έλληνας, το ακούσαμε πριν λίγο. Με αποτέλεσμα, όσοι επιχειρούσαν να δραπετεύσουν, οι ίδιοι εχμάλωτοι, να τους εμποδίζουν από αυτές τις αποδράσεις, προκειμένου να μην γίνουν αποδέκτες των αντιπίνων των Γερμανών. Δηλαδή, οι ίδιοι οι εχμάλωτοι και οι κρατούμενοι προσπαθούσαν να κρατήσουν τους συγκρατούμενους τους να μην επιχειρήσουν αποδράσεις, γιατί. Και για την ταλαιπωρία που περάσατε. Πάμε λοιπόν στην ευελπιστούμε ότι η μόνιμη ελληνική έκθεση που αναμένεται να τελειώσει στο τέλος του έτους θα είναι πολύ πιο πλούσια και σε πολύ μεγαλύτερο χώρο. Ευχαριστούμε επίσης πολύ τους Πολωνούς φίλους μας για τη φιλοξενία και για τη βοήθεια που μας έχουν δώσει μέχρι τώρα. Θα απαγγείλουν χαιρετισμούς πρώτος ο κύριος Σαμουήλ Μάτσας, πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας. Παρακαλώ, κύριε Μάτσα. So, thank you very much for being here, and thank you very much for your patience. I hope that the permanent Greek exhibition, which will open soon, will be much richer and will be in a much larger room. Thank you to the Polish authorities for all their assistance. And now I will give the floor to Mr. Matsas, who is the president of the Jewish Museum of Greece. Παναγιώτατε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Πρέσβες, κυρίες και κύριοι. Με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση παρίσταμε αυτή τη στιγμή ενώπιον της μνήμης των 60.000 αδικοχαμένων Ελλήνων Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Η Εθνική Έκθεση για τους Έλληνες Εβραίους ήταν η μοναδική έκθεση η οποία απουσίαζε μέχρι σήμερα από το χώρο αυτό. Μεγάλοι όμως της τέχνης δημιουργοί έχουν ήδη τιμήσει αυτούς τους Έλληνες
πριν από πολλά χρόνια με τα δικά τους μεγάλα διαχρονικά έργα του Πνεύματος. So, Your All Holiness, President of the Hellenic Parliament, ministers, ambassadors, my dear friends, I stand in front of the memory of the 6,000 souls that of Greek Jews that perished here during the unprecedented tragedy of the Holocaust with deep emotion and respect. The national exhibition about the Greek Jews is the only exhibition which was missing from this place. But great artists have already honored here at Auschwitz the Greek Jews after so many years with great works of art that will stay in eternity. Ο κορυφαίος Ιταλο-Εβραίος συγγραφέας Πρίμο Λέβι, έγκλειστος και αυτός του Auschwitz, χαρακτηρίζει σε βιβλίο του τους Έλληνες Εβραίους ως τον πιο συνεπή εθνικό πυρήνα και από την άποψη αυτή τον πιο πολιτισμένο. Ενώ τις ημέρες μας ο Ούγγρος Λάζλο Νέμες στο αριστουργηματικό του έργο «Ο γιος του Σαούλ» αποτείνει φόρο τιμής στην εξέγερση των Ελλήνων Εβραίων του Auschwitz, όπου έπεσαν τελικά νεκροί ψέλνοντας τον εθνικό ελληνικό ύμνο. The great Italian Jew writer Primo Levi, who was also a prisoner here at Auschwitz, writes in his book about the Greek Jews that the Greeks were the most coherent national nucleus and in this respect the most civilized. As in our closer to this age, the Hungarian Laszlo Nemec, in his excellent film Son of Saul, pays his respect to the revolt of the Greek Jews at Auschwitz, who finally died singing the Greek national anthem. Σαν παιδί της κατοχής που βίωσα το φόβο του θανάτου κάθε στιγμή της νεανικής μου ζωής και σημερινός πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, θέλω να απευθύνω ένα βαθύ ευχαριστώ στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Νίκο Βούτση. Γιατί όταν τον πληροφόρησα προδιετίας την άρνηση του τότε Υπουργού Εξωτερικών, δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη, να συνεχίσει την χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο είχε αρχίσει να σχεδιάζει το 2008 η Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, αμέσως προθυμοποιήθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη να το αναλάβει η Βουλή των Ελλήνων. As a young man during the German occupation era in Greece, as somebody who has experienced the fear of death during all my young life, and as the present president of the Jewish Museum of Greece, I would like to express a big thank you from the bottom of my heart to the president of the Hellenic Parliament, Mr. Nikos Voutsis, because when I informed him, two years ago, I informed him that the then Minister of Foreign Affairs had decided, justifiably or not, to stop the financing which would complete the project that had started already in 2008 by the then Foreign Minister, Mrs. Bakoyani. He immediately and without a second thought said that this would be undertaken by the Hellenic Parliament. Η απόφαση αυτή του Προέδρου Βούτση θεωρώ ότι ήταν η ορθότερη απόφαση που θα μπορούσε να ληφθεί, διότι η συγκεκριμένη εθνική έκθεση δεν αποτελεί χρέος της μιας ή της άλλης κυβερνήσεως, αλλά ολόκληρου του ελληνικού έθνους και της Βουλής των Ελλήνων. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και πάλι από καρδιάς τον Πρόεδρο για την ιστορική του αυτή απόφαση, καθώς και όλους όσους εργάστηκαν και θα εργαστούν μέχρι την ολοκλήρωση της έκθεσης. Τον Γιώργο Αγγελόπουλο και τα μέλη της Επιτροπής του. Τον Γιώργο Πηλιχό για όσα προσέφερε. Τον καλλιτέχνη της Βουλής Γιάννη Μετσικόφ, ο οποίος πέρασε όλη τη μεγάλη εβδομάδα εδώ εργαζόμενος για να ετοιμαστεί αυτό το οποίο παρακολουθήσατε. Και βεβαίως την Διευθύντρια Ζανέτ Μπατίνου και το επιστημονικό προσωπικό του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, το οποίο εργάζεται εδώ και χρόνια για την προετοιμασία αυτή.
This decision of the President of the Parliament was, I believe, the most the proper one and the best that he could have taken, because this national exhibition is not the duty of any just any Greek government. It is the duty of the whole of the Greek nation and of its parliament. And this is for this reason that I would like to thank from the bottom of my heart the president for a decision of historic importance. And I should also like to thank all those who have worked and will continue to work until this exhibition is complete. I would like to thank George Angelopoulos and the members of his committee, George Pilichos, for everything that he has contributed, as well as Yanni Metsikov, who is the artist of the Hellenic Parliament and who spent the Holy Week here in preparation of this project. I should also, of course, like to thank Zanette Batinou, who is the director, and along with the scientific staff of the Jewish Museum of Greece, has been working very hard for this project. Τις ημέρες που ζούμε, δυστυχώς, μικρά μεν, αλλά απειλητικά μαύρα νεοφασιστικά σύννεφα εμφανίζονται και πάλι στον ορίζοντα. Γι' αυτό η εθνική αυτή έκθεση, βωμός στη μνήμη των θυμάτων του ναζισμού, αποκτά ιδιαίτερη και σημαντικότερη σημασία, νομίζω. In this day and age, unfortunately, we see that there are small but still threatening black clouds appear in the horizon. And that is why we need this national exhibition. This is an altar in the memory of the victims of Nazis, and it becomes increasingly important. Κάνω λοιπόν κλείνοντας μια μεγάλη ευχή να βρεθούμε σύντομα και πάλι όλοι μαζί εδώ στο Auschwitz στην ολοκληρωμένη πλέον ελληνική εθνική έκθεση. Να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας με αποτροπιασμό την πρωτοφανή βιομηχανία θανάτου που επινόησε ο διαστραμμένος νους των Γερμανών Ναζί. And therefore I would like to express a wish that we may all meet together again here at Auschwitz for the completion of the National Greek Exhibition, so that we can all remember the horror of the industry of death, which was begun beyond precedent and which was devised by the mind of the Nazi Germans. Και να πρωτοφωνάξουμε όλοι μαζί ενωμένοι, ποτέ πια να μην ξαναζήσει η ανθρωπότητα μια τέτοια θηριωδία. Ποτέ πια ο άνθρωπος να μην ξεχάσει ότι γεννήθηκε άνθρωπος. And so that we can all together say that never again such a tragedy in the world. Never again shall people forget that they were born humans. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Παρακαλείται πολύ ο κύριος Δαβίλ Σαλτιέλ, πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει κάποιο χαιρετισμό. And now I would like to give the floor to Mr. David Saltiel, who is the president of the Central Board of Jewish Communities in Greece. Θα κουραστούν όσοι δεν καταλαβαίνουν. Αλλιώς ευχαριστώ, δεν έχω πρόβλημα. Παναγιώτατε, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρέσβης, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε του Κρατικού Μουσείου του Auschwitz, κύριε Πρόεδρε του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε του ΆΙΡΑ, αγαπητέ κύριε Πιλιχέ, σήμερα εδώ, στον τόπο του απόλυτου κακού, η καρδιά μου σφίγγεται για μία ακόμη φορά. Η σκέψη μου αναζητά τις ψυχές των δολοφονημένων αδελφών μου και μετράει τις απώλειες. Εδώ, ο Θεσσαλονικιός Χάις Κούνιο πέρασε 7 διαλογές σε λεξιών κατά τους Ναζί.
ξεσκαρτάρισμα χαρακτήριζε ο επίσης Θεσσαλονικιός και όμηρος του Auschwitz Ραφαήλ Βαρσάνο τις διαλογές εκείνες που έκριναν ποιος θα συνεχίσει να δουλεύει στα καταναγκαστικά έργα και ποιος θα οδηγεί το στους θαλάμους αερίων. Η Καστοριανή Μπέρι Ναχμία πέρασε και αυτή από εδώ, από τον μπλοκ 27, συγκεκριμένα τον μπλοκ 27, στο μπλοκ 10, το τμήμα των ιατρικών πειραμάτων του Μέγκελε. Η Μπεμβενίδα Μάνο υπέστη γυναικολογικά πειράματα. Εδώ η Ντούκα Μωυσή από τη Λάρισα, η Νάκη Μπέγα από τα Τρίκαλα, η Σάντρα Μάτσα από την Κέρκυρα και η Γιαννιώτισσα Ζανέτ Ναχμία είδαν για τελευταία φορά τους δικούς τους. Εδώ ο 20χρονος Θεσσαλονικιός Σλόμο Βενέτσια τροφοδοτούσε τα κρεματόρια με τα πτώματα από τους θαλάμους αερίων και αργότερα συμμετείχε μαζί με άλλους Έλληνες Εβραίους στην εξέγερση. Εδώ ο Ιάκωβος Στρούμσα έπαιζε βιολί με την ορχήστρα του Auschwitz, ενώ ο Σελόμο Αρούχ έδινε αγώνες πυγμαχίας για την ψυχαγωγία των Ναζί. Εδώ ο Μαρσέλ Νατζαρί, Θεσσαλονικιός όπως και οι προηγούμενοι και επιλεγμένος για το εφιαλτικό Sonderkommando, έθαψε τη μαρτυρία του μέσα σε ένα θερμός, λίγα μέτρα πέρα από το κρεματόριο 3. Πεθαίνω ευχαριστημένος, αφού ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάς μας είναι ελεύθερη. Δεν θα ζήσω εγώ, αλλά ζήσουν οι άλλοι. Η τελευταία μου λέξη θα είναι «Ζήτω η Ελλάς». Αυτά είναι τα λόγια με τα οποία ο Νατζαρί ολοκληρώνει το χειρόγραφο της μαρτυρίας του. Οι περιπτώσεις που προανέφερα είναι απειροελάχιστα ενδεικτικές για το μέγεθος της τραγωδίας του ολοκαυτώματος, της τυγερότερης προμελετημένης γενοκτονίας στην ιστορία της ανθρωπότητας. Φανταστείτε ότι προέρχονταν μόνο από τους ελάχιστους που επέζησαν και από τους ακόμη ελαχιστότερους που θέλησαν να μιλήσουν για τις ταπεινωτικές εμπειρίες τους. Μια ολόκληρη Ελλάδα χάθηκε στον τόπο αυτό και σε άλλους σαν αυτόν. Εξοντώθηκε. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι κτήμα της ελληνικής συλλογικής συνείδησης. Χιλιάδες είναι οι ιστορίες των Ελλήνων Εβραίων και εκατομμύρια οι ιστορίες των Εβραίων από όλη την Ευρώπη που δεν θα μαθευτούν ποτέ, γιατί οι Ναζί είχαν φροντίσει με όλους τους τρόπους κάθε ανθρώπινη υπόσταση να συρρυκνωθεί σε ένα ανώνυμο αριθμό. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ανατρέψουμε αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα, για να δώσουμε πρόσωπο, ταυτότητα και φωνή στα θύματα του ναζισμού μέσα από αυτή την ελληνική έκθεση. Για να αντιδράσουμε στους ξεδιάντροπους αρνητές του ολοκαυτώματος που ασελγούν πάνω στη μνήμη των θυμάτων και διαιωνίζουν το μίσος. Από τη σημερινή τελετή, παρουσιάζοντας τα εκθέματα της ελληνικής έκθεσης του Μπλοκ 12, αποτείω και εγώ μαζί σας φόρο τιμής στη μνήμη των ανθρώπων ψυχών που εξοντώθηκαν στο όνομα του μίσους. Το Auschwitz για κάθε Εβραίο σημαίνει πόνος και πένθος. Για τον υπόλοιπο κόσμο σημαίνει ευθύνη. Αυτή την ευθύνη ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νίκος Βούρτσης, την επομίστηκε με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα του ανθρώπου που κάνει τα λόγια πράξεις. Με τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες του, ο κύριος Βούρτσης, μετά την ομόφωνη θέσπιση της 27ης Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης, αυτό έγινε το 2004 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ομόφωνα, φρόντισε όμως ο κύριος Βούτσης αυτή την ημέρα από το 2016 μέχρι και σήμερα να μνημονεύεται και από τη Βουλή των Ελλήνων. Επίσης ανέγειρε στο Κοινοβούλιο
αναθεματική στήλη με τα ονόματα των Εβραίων που είχαν διατελέσει βουλευτές και αφανίστηκαν στο Ολοκαύτωμα και υιοθέτησε το χρονίζον έργο της ελληνικής έκθεσης εδώ στο Auschwitz, το οποίο χάρη στη δική του μεσολάβηση βρίσκεται πλέον τόσο κοντά στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Από αυτό το βήμα θα ήθελα να εξάρω τις προσπάθειες και το πολύτιμο έργο όλων των φορέων που επιμελούνται την έκθεση, ξεκινώντας από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, τον πρόεδρο του, τον Μάκη Μάτσα, και τους άξιους συνεργάτες του, το Υπουργείο Εξωτερικών και τους υπεύθυνους του Κρατικού Μουσείου του Auschwitz και βεβαίως την Ελληνική Βουλή και τον πρόεδρο, τον κύριο Βούτση. Αγαπητοί μου, στις μέρες μας, καθώς οι ακραίες ιδεολογίες κερδίζουν έδαφος, καθώς η βία και οι αντισημιτικές επιθέσεις έχουν καταστεί μια επικίνδυνη καθημερινότητα στους δρόμους της Ευρώπης, η ελπίδα μας εναποτίθεται στην παιδεία, αλλά και στη δύναμη της αντίδρασης θεσμών και κοινωνίας ενάντια σε κάθε μορφή αποκλεισμού, σε κάθε μορφή ρατσισμού. Γι' αυτό και πρωτοβουλίες όπως αυτή εδώ η έκθεση πρέπει να συνεχιστούν, να εμπλουτιστούν, να στηριχθούν, να διευρυνθούν. Ελπίζω σύντομα η έκθεση αυτή να μεταφερθεί στο μόνιμο χώρο της, στο μπλοκ 18, και να αποτελέσει για τους επισκέπτες του Auschwitz μάθημα για την ιστορία του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα. Διότι μόνο όταν η μνήμη γίνει μάθημα θα μπορέσει να παραμείνει ζωντανή και μαζί της η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. So, Your Holiness, Honorable Speaker, President of the Hellenic Parliament, Excellencies, Mr. Chairman of the City Council of Thessaloniki, Madam Deputy Mayor, representatives of the Auschwitz State Museum, Mr. Pilichos, Mr. President of the Jewish Museum of Greece, I stand here in the place of absolute evil, and my heart aches one more time as I seek the souls of my murdered brothers, and I'm counting the losses. Here is the place where Heinz Kunio from Salonika went through 7 selection processes during by the Nazis, sorting out as the other prisoner, Rafael Varsano, was naming those selections, which decided who would continue to work in forced labor and who would be taken to the gas chambers. Beri Nachmia from the city of Kastoria also went through Block 25. In Block 10, where Mengele conducted his medical experiments, Bienvenida Mano suffered and underwent gynecology experiments. Duka Moisi from Larissa, Naki Bega from Trikala, Sandra Matza from Corfu, and Zanet Nachmia from Ioannina met their families for the last time in this place. That is where the 20-year-old Shlomo Venezia from Thessaloniki was supplying the crematoria with the corpses from the gas chambers. And later on, he participated along with the other Greek Jews to the rebellion. That is where Jacob Strumsa was playing his violin with the Auschwitz Orchestra, while Salamo Aruch was boxing in order to entertain the Nazis. That is where Marcel Nazari, a guy from Thessaloniki, just like the other ones, who had been selected to participate in the nightmarish Sonderkommando, buried his manuscript where he wrote his experiences in a pot, in a thermos, a few inches underneath crematorium number 3. And he wrote, "I am happy to die because at this moment I know that Greece is free. I will not go on living, but let others go on living. My last word will be long live Greece." These are the words that with which Nazari
completes his manuscript. The cases that I have just mentioned are just a mere indication of the size of the tragedy of the Holocaust, the most heinous premeditated genocide in the history of mankind. You can imagine that they are what we know from the very few survivors and the still fewer persons who were able to come forward and describe their humiliating experiences. A population equivalent to that of Greece was lost in this place and other places just like this. And unfortunately, this has not yet become part of the Greek collective conscience. There are thousands of stories of Greek Jews and millions of stories of Jews from all over Europe that are never going to be told, because the Nazis had taken every precaution so that the human existence would shrink and become just a mere number. Today we are here in order to reverse this sad reality, in order to give an identity to the victims of Nazism through the Greek exhibition, in order to react to these shameless Holocaust deniers who go against the memory of their victims and perpetuate hatred. From this event today, we are beginning to present the exhibits of the Greek exhibition of Block 12, and I would like to pay tribute to the memory of the innocent souls which were lost in the name of hatred. For every Jew, Auschwitz equals pain and mourning. For the rest of the world, Auschwitz equals responsibility. And this is a responsibility that the President of the Hellenic Parliament, Mr. Nikos Voutsis, has assumed with the commitment and the effectiveness of a person who turns words to deeds. Through a series of initiatives, Mr. Voutsis, after the 27th of January, was unanimously introduced as a Holocaust Remembered Day by the Hellenic Parliament in 2004, has taken care that this date, already since 2006, is remembered by the Hellenic Parliament. He also built a monument in the memory of the Jews who had also been members of parliament and who perished during the Holocaust. And he has also adopted the delayed project of the Greek exhibition at Auschwitz, which, thanks to him, is about to be completed. From here, I would like to exalt the efforts and the valuable work of all those who curate the exhibition, starting from the Jewish Museum of Greece, his president, Makis Matsas, and his valiant associates, the Ministry of Foreign Affairs, and the persons who work for it from the Auschwitz State Museum, and of course the Hellenic Parliament and its president, Mr. Voutsis. My dear friends, in this day and age, at a time when the extremist ideologies are on the rise, as we see violence and anti-Semitic attacks to have become a daily event in the roads of Europe, we all hope and look towards education, but also we look at the resilience of institutions and the resilience of society against every form of exclusion, intolerance, and racism. And that is why initiatives such as this exhibition need to be continued, to be furthered, to be supported, to become larger. I hope that soon this exhibition will be transferred to its permanent site, Block 12, and will become a lesson in history about the Holocaust of Greece for its visitors. Because it is only when memory becomes a lesson will hope remain alive for a better future. Thank you very much. Χαιρετισμό θα απευθύνει τώρα ο αναπληρωτής διευθυντής του Κρατικού Μουσείου του Auschwitz, κύριος Andrei Katsouzik. And now, Mr. Andrei Katsouzik. Please take the floor. Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to welcome you here today on behalf of Auschwitz-Birkenau State Museum.
Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που σας υποδέχομαι σήμερα εκ μέρους του Κρατικού Μουσείου του Birkenau, Auschwitz-Birkenau. At the opening of the exhibition dedicated to the history of the Jewish victims from Greece. For several years, we have been cooperating intensively with our Greek partners. Step by step, our cooperation brought us closer to creating the first Greek permanent exhibition on the site of the former Nazi German concentration and extermination camp. Σας υποδέχομαι εδώ στα εγγένεια της έκθεσης για τους Έλληνες Εβραίους που χάθηκαν στο Auschwitz. Είχαμε συνεργασία, στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και σιγά σιγά, βήμα βήμα, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε σχεδόν την παρουσίαση αυτή της έκθεσης για τους Έλληνες που χάθηκαν από τους Ναζί. Today's event brings us closer to this goal even more. The fate of the victims from Greece needs to be particularly emphasized. Greek Jews brought to Auschwitz were, even more than other victims, exposed to severe climate conditions, diseases and persecutions. Η εκδήλωση αυτή μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στην αποπεράτωση της έκθεσης. Πρέπει να αναφερθούμε στα θύματα που ήταν Έλληνες Εβραίοι και έφτασαν εδώ, γιατί αυτοί υπέφεραν περισσότερο από τους άλλους. Αντιμετώπισαν αντίξωες για αυτούς κλιματικές συνθήκες και βάσανα. The almost whole flourishing Jewish community from Thessalonica disappeared. All these aspects are presented profoundly on the exhibition that is opening today. Σχεδόν εξαφανίστηκε η ανθούσα εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά φαίνονται στην έκθεση που εγγενιάζουμε σήμερα. The last exhibition panel presents the history of notes written by Marcel Nadiari from Thessaloniki. The manuscript that was found by Polish high school students in 1980 after war on the site of Birkenau consists in fact of three parts: description of his life and way to Auschwitz, harrowing account of the killing process and his work in the gas chamber and crematorium. Nadiari concludes with a few sentences of his message for the future generations and request addressed to those who would possible find the manuscript in the future. Και το τελευταίο πάνελ της έκθεσης αυτής περιλαμβάνει τα σημειώματα του Μαρσέλ Νατζαρί, ένα χειρόγραφο το οποίο βρέθηκε από ένα μαθητή γυμνασίου, μια μαθήτρια γυμνασίου της Πολωνίας, δίπλα σε ένα τοίχο. Και το χειρόγραφο αυτό αποτελείται από τρία μέρη. Γράφει για τη ζωή του πριν και κατά τη διάρκεια εδώ, μετά της παραμονής του εδώ, μετά περιγράφει με ηρωικό τρόπο το έργο του να συμμετέχεις στην απομάκρυνση των πτωμάτων, και τρίτον, κλείνει με λίγες προτάσεις που απευθύνονται σε αυτούς που κατά τη γνώμη του θα έβρισκαν το χειρόγραφο και θα ζούσαν περισσότερο από αυτόν. I refer to this particular document because its words are almost quoted by hundreds of our museum's educators when they are guiding groups visiting the site, especially when they are standing in front of the model of crematorium in Auschwitz or at the ruins of the gas chambers and crematoria in Birkenau. Thousands of people from all over the world are listening to these words every day. Both Marcel Nadiari manuscripts and guide's narrative describe moving scenes of mass murder of the victims from entering the undressing room, moving to the gas chamber, the process of killing with Cyclone B, cremation of corpses, and finally obliteration of traces of the mass crimes. Αναφέρομαι στα λόγια του Μαρσέλ Ματζαρί, γιατί πραγματικά τα επαναλαμβάνουν επιλέξεις σχεδόν. Οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί που έρχονται εδώ φέρνουν παιδιά και τους δείχνουν τη μακέτα του στρατοπέδου.
χιλιάδες άνθρωποι έρχονται εδώ από όλο τον κόσμο και όλοι ακούνε τα συγκινητικά λόγια του Μαρσέλ Ματζαρί και τον Νατζαρί και των άλλων για την περιγραφή του φρικτού θανάτου, τον τρόπο με τον οποίο το ζυκλόν Β έπεφτε μέσα στους θαλάμους αερίων και θανάτωνε τους ανθρώπους. The power of this place, the true of Auschwitz, is in the integrated remembrance of its victims, historical knowledge and emotions and feelings. Numerous testimonies of survivors, all camp remnants, every brick of the barracks, shoes, suitcases, eyeglasses displayed on the exhibition, the guides, narrative, they all convey this truth. Today, thanks to the newly opened exhibition devoted to the Greek victims of this camp, we know even more. Let this exhibition educate, touches emotionally, and most of all, positively changes us and our attitudes for the future. Thank you. Σε αυτό το χώρο εδώ όλα ενσωματώνονται και γίνονται ένα. Τα εκθέματα, τα λόγια, αυτά που βλέπει κανείς, οι ιστορίες που ακούει, τα αντικείμενα που ανήκαν στα θύματα, όλα αυτά έρχονται και μας δείχνουν αυτή την κατάσταση που ζήσαμε. Σήμερα λοιπόν μια νέα έκθεση θα έρθει, θα πλουτίσει τη γνώση, θα μας μάθει περισσότερα και κυρίως θα μας βοηθήσει να εκπαιδεύσουμε καλύτερα, θα συγκινηθούμε περισσότερο, αλλά κυρίως να αποφύγουμε την επανάληψη ενός τέτοιου συμβάντος στο μέλλον. Το λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Πολωνίας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Πολωνίας-Ισραήλ, ο κύριος Αρντανόφσκι. The Minister of Rural Development of Poland will now have the floor. W imieniu polskiego parlamentu i polskiego rządu pragnę wszystkich państwa bardzo serdecznie powitać w naszym kraju. Εκ μέρους της πολωνικής, του Πολωνικού Κοινοβουλίου και της Πολωνικής Κυβέρνησης θα ήθελα πάρα πολύ θερμά να σας υποδεχτώ στη χώρα μας. Szczególne słowa powitania i szacunku chcę przekazać Jego Świętobliwości Patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi I. Κυρίως θα ήθελα να υποβάλω τα σέβη μου στον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως Βαρθολομαίο I i przewodniczącemu Parlamentu Grecji i towarzyszącym mu osobom. Όπως επίσης και στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και την αντιπροσωπεία που συμμετέχει σε αυτή την επίσκεψη. Pan Marszałek Polskiego Sejmu Marek Kuchciński prosił mnie, żebym dzisiaj przekazał krótkie jego przesłanie do państwa. Ο πρόεδρος της Πολωνικής Βουλής, ο κύριος Μάρεκ Κουχτσίνσκι, μου ζήτησε να διαβιβάσω μήνυμά του επειδή δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj w miejscu, które nigdy nie powinno było powstać, by upamiętnić wydarzenia, które nigdy nie powinny zaistnieć. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αξιότιμοι διοργανωτές, βρισκόμαστε σε ένα χώρο που ποτέ δεν έπρεπε να είχε δημιουργηθεί, όπως και δεν θα έπρεπε να μαρτυρεί αυτή την ιστορία. Auschwitz, το miejsce, gdzie łamano wszystkie prawa boskie i ludzkie, by mogło zatriumfować jedno prawo siły, nienawiści i zagłady dla tych, których zakwalifikowano gorszych rasowo. Το Auschwitz αποτελεί ένα τόπο όπου καταπατήθηκαν όλοι οι νόμοι. Οι νόμοι του Θεού και οι νόμοι του ανθρώπου για να υπερισχύσει η δύναμη του μίσους και της μισαλλοδοξίας. Auschwitz, το miejsce, które ludzkość chciałaby zapewne wymazać i z mapy i ze świadomości jako miejsce zbrodni i hańby, której nie potrafiono zapobiec, ale jednocześnie właśnie ze względu na ogrom i drastyczność tej zbrodni i hańby nie może jej wymazać.
Το Auschwitz αποτελεί ένα σημείο που η ανθρωπότητα θα προτιμούσε να εξαλείψει από τη συνείδησή της. Όμως το εύρος της πιστοποιεί ότι αυτό είναι αδύνατο, γι' αυτό και βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο σήμερα. Naszą powinnością jest ogień pamięci, wieczna pamięć i czuwanie nad wiecznym spokojem ofiar, spokojem, którego nie dano im zaznać za życia. Υποχρέωσή μας είναι να διατηρήσουμε τη φλόγα της μνήμης, να παραμείνει ζεστή στις καρδιές μας και να, αποδίδοντας φόρο τιμής στα θύματα αυτού του χώρου που θανατώθηκαν σε αυτό το χώρο, να διαδίδουμε το μήνυμα ότι ποτέ άλλοτε πια. Auschwitz, niemiecki, nazistowski, koncentracyjny obóz zagłady, założony na udręczonej polskiej ziemi, to miejsce symboliczne i niestety na wskroś realne. To Auschwitz, to pio είναι γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης που δημιουργήθηκε στα πολωνικά εδάφη, αποτελεί ένα σύμβολο που θα έπρεπε να εξαλείψουμε ως το δυνατόν πιο γρήγορα από τη μνήμη μας. Transporty wiozące na śmierć, często poprzedzoną udręką, wyniszczającą pracą, przybywały ze wszystkich stron okupowanej Europy, witane szyderczym napisem Arbeit macht frei. Στο χώρο αυτό έφταναν αποστολές, έφταναν άτομα τα οποία αναγκάζονταν σε καταναγκαστικές εργασίες, εξαθλιώνονταν και οδηγούνταν μπροστά στην πύλη που είχε το ειρωνικό, που έφερε το ειρωνικό μήνυμα Arbeit macht frei. Hitlerowscy zbrodniarze postanowili rozwiązać problemy, w szczególności ludności żydowskiej, w sposób systemowy, planowy, skoncentrowany, jak to określili, ostateczny. Οι χιτλερικές δυνάμεις που εγκαταστήθηκαν εδώ έλαβαν την απόφαση να δώσουν μια συστηματική, μια προγραμματισμένη και μια συγκεντρωμένη λύση, η οποία ονομάστηκε τελική λύση. Można nawet powiedzieć, że w przewrotnym sensie jednoczyli narody, złożąc Żydów z całej Europy, nadając przez to swojej akcji tragiczny wymiar europejski. Μπορούμε να πούμε ότι με έναν αποτρεπτικό τρόπο ένωναν τους λαούς της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας άτομα που προέρχονταν από διάφορα μέρη της Ευρώπης, με τραγικό τρόπο υπογράμμιζαν πώς μπορούν να ενωθούν αυτές οι δυνάμεις. Dlatego wśród skazanych na zagładę ofiar Auschwitz znaleźli się również Żydzi greccy. Ανάμεσα στα θύματα του Auschwitz βρέθηκαν και εκπρόσωποι της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας. Również i w tym przypadku hitlerowskim zbrodniarzom nie powiódł się ich zamysł. Ich ofiary miały bowiem być zginąć podwójnie, zaznając unicestwienia fizycznego, ale też i ludzkiego, obywatelskiego. Το σχέδιο που είχαν αναλάβει οι ναζιστικές δυνάμεις είχε διπλό σκοπό. Είχαν στόχευες στην σωματική εξόντωση, αλλά και στην ανθρώπινη, ανθρωπιστική εξόντωση, αφαιρώντας τα πολιτιακά δικαιώματα των θυμάτων. Z chwilą zatrzaśnięcia potwornych drzwi krematorium mieli przestać istnieć dla świata. Κλείνοντας τις πόρτες του κρεματορίου, σκοπός ήταν να εξαφανιστούν τα θύματα αυτά και να εξαντωθούν τελείως. Ale tak się nie stało, bo oto czcimy ich na miejscu ich męczeńskiej śmierci i czcimy ich w naszej pamięci. Αυτό όμως δεν συνέβη, διότι αποδίδουμε φόρο στο μαρτύριό τους και παρευρισκόμαστε με αυτό το σκοπό σήμερα. Udział przewodniczącego Parlamentu Grecji, pana Nikolasa Voutsisa i przedstawicieli społeczności żydowskiej w Grecji w Marszu Żywych oraz inauguracja tymczasowej wystawy greckiej w byłym obozie Auschwitz-Birkenau to dowód, że pamięci o człowieku nie można pokonać i że żyje on, póki trwa pamięć o nim. Η παρουσία και η συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, των βουλευτών, αντιπροέδρων
όπως επίσης και της αποστολής του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην πορεία των ζώντων, όπως και τα εγγένεια της σημερινής προσωρινής έκθεσης, πιστοποιούν ότι η μνήμη του ανθρώπου δεν μπορεί να εξαλειφθεί εύκολα όσο την κρατάμε στις καρδιές μας. Panie Przewodniczący, Jego Świętobliwości, Szanowni Państwo, jest dla nas wszystkich wielkim przeżyciem, wielką odpowiedzialnością i zaszczytem, że możemy dzisiaj wziąć udział w tych poruszających uroczystościach, gdy zaświadczamy o naszej pamięci i łączności z tymi, którzy zginęli tu przed laty, ale pozostają żywi w naszej pamięci. Κύριε Πρόεδρε, Παναγιώτατε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, είναι μεγάλη τιμή που μπορώ να παραβρεθώ σήμερα, να συμμετάσχω σε αυτή την εκδήλωση και να ενωθώ μαζί σας, αποδίδοντας φόρο τιμής στα θύματα του εγκληματικού αυτού καθεστώτος. Niech pozostaną w naszej pamięci, niech dobry Bóg da im wieczne odpoczywanie. Ας παραμείνουν στις μνήμες μας, ας αναπαύονται η ειρήνη του Κυρίου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, όπως με ενημέρωσαν από το Μουσείο, δεξιά μας είναι ένα βιβλίο, βιβλίο μνήμης του Μουσείου και παρακαλούνται οι επίσημοι μας, να μετά το πέρας της εκδήλωσης, αν θέλουν να γράψουν κάποιο σχόλιο. Το λόγο είχε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κύριος Νικόλαος Βούτσης. I give the floor now to the President of the Hellenic Parliament, Mr. Nikos Voutsis, and just to inform you that I have been informed that this book here is awaiting the comments of all the officials who are with us. Παναγιώτατε, εξοχότατε επίσης Ραβίνε των Αθηνών, κύριε Γαβρίλ. Υπουργοί της Πολωνικής Κυβέρνησης, πρέσβης, αγαπητοί αντιπρόεδροι, κυρία και κύριοι αντιπρόεδροι της Ελληνικής Βουλής, εκπρόσωποι του Μουσείου του Auschwitz, που τόσα χρόνια βρεθήκατε αρρωγοί στην προσπάθειά μας, αγαπητές και αγαπητοί βουλευτές που είστε μαζί μας στην αντιπροσωπεία, εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης του Δημοτικού Συμβουλίου και βέβαια εκπρόσωποι του Εβραϊκού Μουσείου που μαζί πορευτήκαμε και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Σας μεταφέρω και το χαιρετισμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου και του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, για τη σημερινή ιστορική μέρα των εγγενείων της προσωρινής έκθεσης που έγινε εξώδηση της Βουλής σε αυτό το μαρτυρικό τόπο. Κυρίες και κύριοι, εδώ μαρτύρησαν Έλληνες, σε πολύ μεγάλη, σε συντριπτική πλειοψηφία Έλληνες Εβραίοι συμπολίτες μας, αλλά και άλλοι αγωνιστές, αντιστασιακοί, διαφορετική σύμφωνα με τα πιστεύω των SS, μαρτύρησαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Για μας ήταν αυτονόητη αυτή η προσπάθεια που κάναμε από κοινού. Βεβαίως έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου υπάρχει και η μάχη του αυτονόητου και του αδιανόητου απέναντι στο τι τελικά γίνεται και το τι δεν γίνεται. Διότι ως χώρα καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Δεκαετίες θα έπρεπε γραμμένο στην είσοδο του Auschwitz, που είναι 48 αν δεν κάνω λάθος χώρες, να είναι γραμμένο και το ελληνικό μουσείο, το ελληνικό μέρος εδώ, για να τιμώνται από τους επισκέπτες οι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες συμπατριώτες μας, Εβραίοι, οι οποίοι μαρτύρησαν σε αυτόν τον τόπο. 70 χρόνια είναι πάρα πολλά. Ήταν αυτονόητο λοιπόν για μας ότι έγινε αυτή η προσπάθεια, αυτή η έκθεση από κοινού και με το Εβραϊκό Μουσείο και με όλους και με την έναρξη που έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών
της Ελλάδας μέσα σε συνθήκες κρίσης και πολύ δύσκολων οικονομικών για τη χώρα μας, όπου κακώς ίσως, αλλά θεωρείτο μιας δεύτερης προτεραιότητας μια τέτοια επένδυση, η οποία όμως, επαναλαμβάνω, δεν είχε γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες που δεν είχαμε και κρίση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα προχωράμε, βλέπουμε προς τα μπροστά. Όπως προς τα μπροστά βλέπουν και όσοι στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, πάλι με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, βάλανε στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής τα τρένα και το σταθμό των τρένων που φύγαν από εκεί με τους 45.000, αν υπολογίσουμε χοντρικά, 15 αποστολές από εκεί με 3.000 καθεμία, συμπολίτες μας, όπως επίσης και τα θεμέλια του Μουσείου του Ολοκαυτώματος που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγουμε τους ορίζοντές μας. Ανασυστήνεται η μνήμη και αυτό είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο στοιχείο για τη χώρα μας. Κάνουμε αυτά τα βήματα, όπως κάναμε και το βήμα της αναθηματικής πλάκας που αναφέρθηκε προηγούμενα, για τους 8 συναδέλφους μας βουλευτές, οι οποίοι ήταν θύματα στο Auschwitz, αγωνιστές της αντίστασης, και ευτυχώς 140.000 Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα νέα παιδιά που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Βουλή, περνάν, ενημερώνονται και προσκυνούν, αποδίδουν φόρο τιμής σε αυτούς τους 8 βουλευτές συναδέλφους μας. Your All Holiness, Rabbi of Athens, Ministers, Ambassadors, Vice President of the Presidents of the Hellenic Parliaments, representatives of the city of Thessaloniki, representatives of the Auschwitz Museum, who have helped us so much in this project, a representative of the Jewish Museum of Athens, with whom we have worked together. I would also like to convey to you the greetings of the President of the Hellenic Republic, Mr. Prokopios Pavlopoulos, as well as those of the Prime Minister Alexis Tsipras on the occasion of this historic day of the opening of the temporary exhibition on the Greek Jews, victims of the Nazis here in Auschwitz at this place of torture. Ladies and gentlemen, Greeks, many Greeks, majority of them Greek Jews, but also fighters, people who participated in the resistance, people who were, according to the Nazis, different, have died here by the tens of thousands. And we have proceeded in making this obvious joint effort. Of course, we live at a day and age where we have to fight even for what is obvious. We are very late as a country. The name of our country should have been added to the names of the 48, if I'm not mistaken, names of countries at the entrance of this camp. We should have honored the tens of thousands of Greek Jews who were tortured here. 70 years are far too many. So we have done the obvious, jointly with the Jewish Museum of Greece and with the Ministry of Foreign Affairs. Despite the crisis, we have continued to finance the project. It was not probably very correct to decide that that project was a second-rate priority, because this is a project that should have been completed during better times, much earlier. But still now, we are looking to the future, as they do in Thessaloniki, where, even though belatedly, they have turned to the trains and the train stations from where the 15 transfers started to Auschwitz. And, of course, the foundations have been laid for the Holocaust Museum in Thessaloniki.
We open the horizons, and this is a valuable thing for our country. Steps are being taken, just like the memorial that you referred to, which was erected inside the Hellenic Parliament for the 8 colleagues who were members of the resistance and who were lost, who died here at Auschwitz. And it is a very good thing that the thousands of visitors, the 140,000 children who visit the parliament, pay their tribute to them every day. Πριν λίγες μέρες, η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε να συστήσει, να δώσει εντολή, απόφαση στην ελληνική κυβέρνηση, στις ελληνικές κυβερνήσεις, για να υπάρξει η διεκδίκηση σε επίπεδο διακρατικό, διακοινοβουλευτικό και νομικό εφόσον χρειαστεί των γερμανικών αποζημιώσεων, των γερμανικών επανορθώσεων. Δεν είναι άσχετη αυτή η στιγμή που γίνεται αυτή η επιλογή στη βάση ενός εξαιρετικά τεκμηριωμένου πορίσματος το οποίο παρουσίασε η Ειδική Επιτροπή της Βουλής. Δεν είναι άσχετο με την πρωτοβουλία για την έκθεση και με όλες τις άλλες πρωτοβουλίες. Το λέω ευθέως. Δεν είναι μόνο απότιση φόρου τιμής. Δεν είναι μόνο το ηθικό, ιστορικό χρέος το οποίο θα πρέπει εκ μέρους όλων των επιζώντων, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, να αποδώσουμε προς τους συμπολίτες μας τα θύματα. Είναι ευθύτατα μια αναγκαιότητα για το σήμερα και το αύριο του κόσμου μας, της χώρας μας, της Ευρώπης, των παιδιών μας. Θέλω να σας πω ότι συνηθίζουμε να λέμε πως χρειάζεται να υπάρχει ο αγώνας της μνήμης απέναντι στη λύθη. Και πράγματι εδώ υπήρξαν πολλές σιωπές, παρατεταμένες σιωπές, δεκαετιών σιωπές, σε κλίμακα Ευρώπης, αλλά και στη χώρα μας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και ο αγώνας της ανοχής και της συνύπαρξης, διότι μόνο έτσι μπορούν να λειτουργούν οι κοινωνίες, απέναντι στην δυσανεξία και απέναντι στην εγκληματική ενέργεια, στην απαξίωση του ανθρώπου, στην απαξίωση της οντότητάς του ως άνθρωπο. Είναι ακόμα η σύγκρουση που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, μέσα στο χρόνο, ανάμεσα στη λογική και την παράνοια. Και είναι και ανάμεσα στη βασική αξία του ανθρωπισμού, που είναι μία από τις κεντρικές αξίες και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος πλέον και της εγκληματικής απάνθρωπης λειτουργίας του φασισμού. Είναι όλα αυτά μαζί. Ήτανε τότε και είναι και τώρα, καθώς παρήλθανε πολλά χρόνια, και παρόλα αυτά βλέπουμε μερικά φαινόμενα που πρέπει εν τη γενέση τους να τα αντιμετωπίσουμε, να τα αποκρούσουμε, να ιτηθούν σε ιστορικό χρόνο και σε ιστορική κλίμακα. A few days ago, the Hellenic Parliament decided to ask all Greek governments to claim German reparations in any way that this can be possible and necessary. This is on the basis of a very well-documented report, and it is not unrelated to this event and to the other steps that are being taken. And I would like to speak clearly. It is not only a moral and historic duty to the victims. We need to do something for the future of the world, of Europe, of our children. We say that we always say that we should fight to remember and to fight against oblivion. There have been many very long silences, both in Europe but also in Greece. And not only this, we need to fight in order to promote coexistence and tolerance, to fight against crime and the lack of humanity in our existence. Therefore, we need to do away with the conflict in society, conflict of logic
of logic against paranoia, and we need to promote the value of humanity, which has now come at the very center of European culture, and to turn against the horror of fascism. All this together, then and now. And we see fascism increasing, and therefore we see phenomena that we have to fight against. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είχαμε την ευκαιρία ζωής, την τιμή που μας κάνατε να συμμετάσχουμε στην πορεία των ζωντανών. Και είχαμε επίσης την επιπλέον τιμή να παραστούμε σε μία εκδήλωση η οποία αναφερότανε και στη Θεσσαλονίκη και στη Ζάκυνθο και στους Έλληνες Εβραίους συμπολίτες μας με έξοχες ομιλίες οι οποίες γίνανε ενώπιον δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων προσκυνητών, θα έλεγα. Ακούσαμε πάρα πολλά και συμφωνούμε και για τον αντισημιτισμό. Έχουμε υπογράψει και τα σχετικά κείμενα και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στην παρούσα φάση, στην εποχή μας, υπάρχει, αναφύονται και τέτοια σπέρματα ξανά και ξανά. Θα ήθελα να τονίσω ότι ταυτόχρονα ο αγώνας ενάντια στον αντισημιτισμό πρέπει να είναι και αγώνας ενάντια στην μυσαλόδοξη ρητορική, ενάντια στην παραγωγή του μίσους προς οποιονδήποτε γείτονά μας, φίλο μας, συμπολίτη, συνάνθρωπο. Είναι ταυτόχρονα ένας αγώνας ενάντια στο φασισμό, που θα πρέπει να τον λέμε με το όνομά του, ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στις ιδεολογίες που χτυπάνε οτιδήποτε το διαφορετικό από πλευράς προτιμήσεων και ταυτότητας κάθε ανθρώπου και οτιδήποτε το αδύνατο, το πιο αδύναμο από μας. Και τα έχουμε δει όλα αυτά, καθώς οι μεταναστευτικές προσφυγικές ροές είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα της παρούσας περίοδου σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι ταυτόχρονα αγώνας ενάντια στο θρησκευτικό φονταμενταλισμό που παράγει αυτή την έλικα των τρομοκρατικών ενεργειών μετά και την τυπική ήττα του ISIS. Είναι προφανές πως είναι ένα πολύ ευρύτερο φαινόμενο που παράγει εγκληματικές ενέργειες πολύ μαζικές απέναντι σε αθώους ανθρώπους, είτε στις συναγωγές και όχι μόνο, είτε και σε άλλα κέντρα με βάση την αιμονή και το φανατισμό των θρησκευτικών. Είναι όλα αυτά επίσης λοιπόν στην παρούσα εποχή. Και είμαστε υποχρεωμένοι σε όλα αυτά, απέναντι σε όλα αυτά, να στρατευτούμε. Ladies and gentlemen, today we had the opportunity of a lifetime and we thank you for the invitation to participate in the March of the Living and also to listen to speeches that were honoring Salonika, Zakynthos, the Greek Jews. Speeches that were heard by tens of thousands of pilgrims, I would say. We heard much. We agree. We agree about anti-Semitism. We know that it is that its seeds are re-emerging. So I say, I emphasize the fact that we need to fight against anti-Semitism, but also we need to fight against intolerance, against hate, and against anything that turns us against our neighbor, against our friends, against our fellow human beings. We need to fight against fascism, and we need to speak about fascism clearly, to fight against racism and versus and against the ideologies that go, that do not accept whatever is different or whoever is weaker. And this is something that we have witnessed with the recent flows of migrants and refugees in Europe and elsewhere. We also need to fight against religious fundamentalism and the spiral of terrorist acts that are
being committed in the wake of the defeat of ISIS. This is not unrelated. The terrorist acts in synagogues and elsewhere, as well, which have their basis on religious fundamentalism. We need to act against all of this. Κυρίες και κύριοι, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν παρουσιαστεί είτε μέσω βιβλίων είτε και μέσω πολιτικών δράσεων και μανιφέστων αρνητές του ολοκαυτώματος και είναι μια παρούσα πληγή. Θα πρέπει όμως πλέον να αντιληφθούμε και το είδαμε να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια ότι αυτό είναι μια πλευρά στις εκφάνσεις μιας συνολικής αντεπίθεσης για την αναθεώρηση της ιστορίας, για την αναθεώρηση όλων των πλευρών, των αιτιών, των πρωταγωνιστών και τελικά των συνεπειών του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που ήταν μία τομή. Και ότι επίσης μέσα από αυτή την προσέγγιση που παίρνει και πολιτικό χαρακτήρα πια σε όλο και περισσότερες χώρες γίνεται μία προσπάθεια επανανομιμοποίησης της φασιστικής ιδεολογίας. Και μέσα από την αναθεώρηση της ιστορίας και μέσα από την άρνηση του ολοκαυτώματος και μέσα από προσέγγιση σε μεταφυσικές συνωμοσιολογικές θεωρίες όλα αυτά είναι παρόντα. Και πάνω σε αυτά θα πρέπει να μορφωθούμε. Να μορφωθεί η νέα γενιά, τα παιδιά μας. Να μορφωθούν όχι μόνο με τις εγκύκλιες σπουδές μέσα στα σχολεία, αλλά και με το διάβα τους, με την προσέγγιση τους, μέσα από την πραγματική ιστορία, μέσα από αυτή την έκθεση και μέσα από την προσέγγιση όλων των πραγματικών πηγών της πραγματικής ιστορίας. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι ένα από τα φρικτά διδάγματα του ολοκαυτώματος είναι ότι δεν αρκεί η μόρφωση, διότι δεν ήταν αμόρφωτη η γερμανική ελίτ της εποχής. Μαζί με τη μουσική, τα βιβλία και τους πίνακες, τα εικαστικά και τα άλλα ενδιαφέροντα γίνονταν ταυτόχρονα αυτά τα εγκλήματα. Άρα, να μην επαφιέμαστε μόνο στην πραγματικά ουσιώδη σημασία που έχει η μόρφωση για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας, είναι σαφές για όλους μας ότι υπήρξε το ολοκαύτωμα μια τομή στην ιστορία. Τίποτα πριν από αυτό δεν είναι ίδιο μετά από αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η ανθρωπότητα έχει πάρει τα διδάγματα για να μην υπάρξει επανάληψη αυτών ή των άλλων φαινομένων. Γι' αυτό θεωρώ πως ένα μικρό λιθαράκι έβαλε και η Βουλή των Ελλήνων, έτσι ώστε για αυτή τη γενιά και για τις νέες γενιές να δυναμώσει ο αγώνας για ποτέ πια φασισμό, για ειρήνη, για συνύπαρξη, για ανθρωπισμό, για να μπορέσει ο κόσμος πραγματικά να λειτουργήσει με έναν τρόπο, αν θέλετε, που θα δικαιώσει και τη θυσία αυτών των εκατομμυρίων αθεών ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ladies and gentlemen, in the past decades there have been books and manuscripts written by Holocaust deniers who, as we know, are still an open wound. But we need to understand what we are doing is just what they are doing is just one aspect of a more general effort to revise history, to revise the causes and the consequences of World War II. And this is something that has been going on recently. Sorry. They are trying to re-legitimize the fascist ideas, and we need to be very clear about that. For this, we need to counter the effort through education. The education of our children, not only inside their schools, but also through their experiencing of real history in exhibitions such as this one and from other sources. But one of the horrible lessons of the Holocaust is that education is not enough.
these people who committed the crimes committed them alongside beautiful music and beautiful art. So we need to know that education is very important, but it is not only that that is important. It has to be clear to all. The Holocaust has been a turning point in history. Nothing is the same after the Holocaust. But we need to make sure that the lessons of the Holocaust will have been learned. And in this respect, I hope that what the Hellenic Parliament has done today is just a small contribution so that we can live in a better world with peace, coexistence, and greater humanity. So that the world can, in the end, vindicate the millions of victims of the Holocaust. Thank you very much. Η εκδήλωση έφτασε στο τέλος της. And this is the end of this event. Η έκθεση θα παραμείνει επισκέψιμη, θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2019 και στη συνέχεια προς το τέλος του έτους ευελπιστούμε να έχουμε τη μόνιμη έκθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και εφόσον επιθυμεί ο Παναγιώτατος, ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να αφήσουν το αποτυπωμά τους στο βιβλίο μνήμης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθήσαμε σε απευθείας σύνδεση, απευθείας μετάδοση από το Auschwitz, από το μαρτυρικό Auschwitz, τα εγγένεια της ελληνικής έκθεσης που αφορά τους Έλληνες του Auschwitz. Το ελληνικό κομμάτι μετά από χρόνια έγινε πραγματικότητα, Κωστή. Ήταν συγκλονιστικά και πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε από τους ομιλητές λίγο νωρίτερα και φυσικά από τον πρόεδρο της Βουλής. Παρακολουθούμε τώρα τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, να υπογράφει στο βιβλίο μνήμης. Μετά από αυτή την προσπάθεια που έγινε και ολοκληρώθηκε για την δημιουργία του Ελληνικού Μουσείου στο Auschwitz. Έχουμε πάντα την Άννα Σιμινάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολούθησε και βρίσκεται εκεί, βρίσκεται στο Auschwitz και παρακολουθεί από κοντά τα όσα βλέπουμε και εμείς εδώ στην Αθήνα. Άννα, έχεις το λόγο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν. Εδώ ολοκληρώθηκαν τα εγγένεια και οι ομιλίες. Ο πρόεδρος της Βουλής, φανεράς κινημένος, είπε ότι για τη Βουλή ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε να ιδρυθεί εδώ, να υπάρχει εδώ ένας τόπος μνήμης για τους χιλιάδες Έλληνες Εβραίους. Αναφέρθηκε στην απόφαση πριν από λίγες μέρες που έλαβε η Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις και είπε ότι δεν είναι άσχετη αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή η πρωτοβουλία για την έκθεση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο φόρος τιμής, δεν είναι μόνο το ηθικό ιστορικό χρέος. Είναι ευθύτατα μια αναγκαιότητα για το σύνολο της χώρας, της Ευρώπης και των παιδιών μας, είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Αναφέρθηκε στην ανάγκη να μην υπάρξει πια ξανά φασισμός και ότι, όπως τόνισε, ο αγώνας ενάντια στον αντισημιτισμό πρέπει να είναι και ενάντια σε κάθε λογική μίσους. Ένας αγώνας ενάντια στο φασισμό. Είχαμε και τον κύριο Σαμουήλ Μάτσα, τον πρόεδρο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, που και εκείνος ευχαρίστησε πάρα πολύ τη Βουλή για την απόφαση της αυτή. Είναι η ορθότερη, είπε η απόφαση του κυρίου Βούτση, γιατί είναι υπόθεση όχι των κυβερνήσεων, αλλά όλων των Ελλήνων, η δημιουργία ενός μουσείου στο Auschwitz. Και ο κύριος Μάτσας είπε ότι στις μέρες μας δυστυχώς μαύρα απειλητικά σύννεφα εμφανίζονται στον ορίζοντα. Γι' αυτό και η έκθεση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο κύριος Δαβίδ Σταλτιέλ, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, ανέφερε ότι το Auschwitz για κάθε Εβραίο σημαίνει πόνος, για κάθε άλλον άνθρωπο σημαίνει ευθύνη, αλλά ο κύριος Βούτσης ανέλαβε αυτή την ευθύνη, ο πρόεδρος της Βουλής, και έκανε τα λόγια πράξη και βοήθησε με τη χρηματοδότηση του μουσείου αυτού να υπάρχει και μια ελληνική γωνιά εδώ, όπου υπέφεραν, όπως είπαμε, χιλιάδες Έλληνες, κυρίως Εβραίοι. Αυτή τη στιγμή υπογράφουν στο βιβλίο εδώ που υπάρχει στο Auschwitz. Υπογράφει ο πρόεδρος της Βουλής. Είναι και τα εγγένεια έγιναν παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κύριου Βαρθολομαίου. Βλέπουμε πάντα, έχουμε παρακολουθούμε την εικόνα αυτή, τον κύριο Βαρθολομαίου να υπογράφει στο βιβλίο
εντυπώσεων αφήσει το δικό του αποτύπωμα mm-hmm. και τα όσα ζήσατε εσείς και είδαμε και εμείς εδώ mm-hmm. στην Αθήνα. Έχει σημασία, Άννα, που κάτι που είπε ο κύριος Βούτσης, υπήρξαν mm-hmm. σιωπές δεκαετιών, είπε, σε κλίμακα Ευρώπης mm-hmm. και όχι μόνο στη χώρα μας, όσον αφορά το κομμάτι το ελληνικό που έπρεπε, ήταν επιτακτική ανάγκη, ακριβώς για να ηθικά και ιστορικά ήταν το χρέος της Ελλάδας να αποδώσει και το φόρο και την τιμή που έπρεπε στα θύματα του Auschwitz, τα ελληνικά θύματα του Auschwitz. Και αναφέρθηκε και στην Ευρώπη ο κύριος Βούτσης. Δεν ήταν μόνο το θέμα ναι. εδώ της ελληνικής πλευράς. Βεβαίως. Είπε ότι υπήρξαν σιωπές σε κλίμακα Ευρώπης και ήταν και η ανοχή απέναντι στην απαξίωση του ανθρώπου. Είναι η σύγκρουση, είπε ο πρόεδρος της Βουλής, ανάμεσα στη λογική και στην παράνοια και στη λειτουργία του φασισμού. Είναι όλα αυτά μαζί και πρέπει αυτά τα φαινόμενα να ιτηθούν. Είπε χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά, ουσιαστικά, έτσι παρακολουθώντας τα όσα είπε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, διαπιστώνει κανείς ότι η ομιλία του έδειξε έναν ομφάλιο λόρο, συνδέοντας την παράνοια και το φασισμό του Auschwitz, του τόπου μαρτυρίου, του τόπου που οι Ναζί εξέφρασαν το απόλυτο μίσος, εξαφανίζοντας εκατομμύρια ανθρώπινων ζώων, με το σημερινό διακύβευμα, που είναι μία αντιπαράθεση ανάμεσα στην λογική από τη μία και την ειρήνη, σε αντίκρουση και του ακροδεξιού ρεύματος, το οποίο ξανά απειλεί στην Ευρώπη, του κοινωνικού ρατσισμού και του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, ο οποίος γεννά τις μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις. Και όλα αυτά τα συνέδεσε με αυτή την ιστορική πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων να αποτυπώσει πια εκθεσιακά η Ελλάδα για τα δικά της θύματα μέσα στα μπλοκ που έχουν 48 αριθμό, καλά τον αριθμό, χώρες ήδη στο Auschwitz και τη δική της παρουσία, μια παρουσία η οποία έχει λησμονηθεί για δεκαετίες. Ακριβώς, Κώστα, κυρίες και κύριοι, Κέλλη, ήταν αυτά τα μηνύματα που ήθελα να δώσω ο πρόεδρος της Βουλής. Όπως είπε και ότι ένα από τα διδάγματα που πρέπει να πάρουμε είναι ότι δεν αρκεί η μόρφωση. Δεν πρέπει να επαφιλιόμαστε μόνο στη μόρφωση. Γιατί το να κοιτάζουμε μόνο τα παιδιά μας, πρέπει να μαθαίνουμε πραγματικά την ιστορία. Και το ολοκαύτωμα, όπως είπε, ήταν το μύστη στην ιστορία. Αλλά δεν σημαίνει ότι η ανθρωπότητα έλαβε το μήνυμα για να μην υπάρξει ξανά φασισμός. Ακριβώς, να μην μείνουμε στη μόρφωση, είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Μέγκελε ήταν να γιατρός. Αντιμετωπιστούν αυτά τα είδους τα φαινόμενα. Ο πρόεδρος έκλεισε την ομιλία του με κάτι πολύ σημαντικό που πραγματικά χαρακτηρίζει αυτή τη θηριωδία, αυτά τα εγκλήματα, αυτή την πρωτοφανή βιομηχανία θανάτων των Ναζί, όπως είπε και ο κύριος Μάτσας. Τίποτα πριν το ολοκαύτωμα δεν είναι το ίδιο μετά από αυτό. Πράγματι. Και έτσι είναι για όλο τον κόσμο. Είναι τομή για την ανθρώπινη νεότερη ιστορία. Ίσως με το ολοκαύτωμα των Εβραίων θα μπορούσε κάπου εκεί κοντά να μπει και η διπλή ρήψη, οι δύο ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία, Χιροσίμα Ναγκασάκι. Ο κύριος Βούτσης αναφέρθηκε και στην σημερινή πορεία των ζώντων που πήρε μέρος, έτσι, που ήταν μια, όπως είπε, μοναδική εμπειρία που έζησε, η 31η πορεία των ζώντων, πορεία μνήμης για τα 6 εκατομμύρια των Εβραίων. Ναι, το χαρακτήρισε ευκαιρία ζωής ναι. και είπε ότι ήταν τιμή για εμάς να συμμετέχουμε στην πορεία των ζωντανών. Ευχαρίστησε για τα όσα ακούστηκαν για τους Εβραίους της Θεσσαλονικής, για όλα τα λόγια τα σημαντικά, για τις συγκινητικές αναφορές. Εγώ δεν θέλω να αποφύγω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γνωριζόμαστε με την Άννα χρόνια. Mm-hmm. Μια προσωπική ερώτηση. Έχεις κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ. Θέλω λίγο τη δική σου εντύπωση όταν βρέθηκες σε αυτούς τους χώρους. Σε αυτό το σημείο, στο έχω πει και πριν ξεκινήσεις, σε ζηλεύω, είναι ταξίδι ζωής, είναι επίσκεψη ζωής. Πώς νιώθει κανείς όταν βλέπει όλα αυτά? Μαυρίζει η ψυχή. Δεν είναι μόνο το βλέμμα, μαυρίζει η ψυχή σου. Φεύγεις με βάρος από εδώ. Είναι πολλά τα παραδείγματα που μπορώ να σας πω. Καταρχήν
να πούμε ότι σήμερα άνθρωποι που προφανώς προγόνοι τους ήταν Εβραίοι και κρατήθηκαν εδώ, περπατούσαν στην πορεία κλαίγοντας ή έμπαιναν στους στα κρεματόρια και άφηναν ένα κόκκινο τριαντάφυλλο δίπλα στους φούρνους. Γνώριζαν ότι κάποιος πρόγονός τους έχει βρει μαρτυρικό θάνατο. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι συγκίνηση, είναι το μυαλό σου που αρνείται να χωρέσει την ναζιστική παράνοια αυτή. Είπαμε, δηλαδή, ανθρώπινος νους, πόσα πράγματα μπορεί να σκεφτεί για να βασανίσει, να σκοτώσει. Ναι, δεν χωράνε. Δεν περιγράφεται, δεν χωράνε στο ανθρώπινο. Σφίγγει την καρδιά και σταματάει το μυαλό. Ιστορίες εκατομμυρίων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Ναι. Κάτι σημαντικό, να σας πούμε ότι η δουλειά που έγινε από όλα τα παιδιά εδώ του Καραγιώτης Βουλής και τους τεχνικούς και τους σκηνοθέτες, θα έχουν την ευκαιρία σε λίγες μέρες οι τηλεθεατές μας να παρακολουθήσουν και ένα ντοκιμαντέρ από τη δουλειά μας εδώ. Βέβαια, Άννα, και θέλω να πω, επειδή εσένα σε ακούγαμε στην τηλεφωνική γραμμή, συνεχώς ήσουν μαζί μας και παρακολούθησες και μας μετέφερες τα όσα έζησες από τη επίσκεψη, αυτή τη σημαντική ιστορική επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων στο Auschwitz. Όμως, πίσω από τις κάμερες, για τα όσα βλέπουμε, είναι οι συνάδελφοι ο Τίμος Σουγιούλ και ο Γιώργος Σουρής. Στον ήχο είναι ο Χρήστος Κυριάκου και στη σκηνοθεσία είναι η Τάνα Γρηγοριάδου. Μαζί σας είναι και ο τεχνικός προϊστάμενος της τηλεόρασης της Βουλής, ο Δημήτρης Γαλάνης, και χωρίς εσάς φυσικά και όλη αυτή την τεχνική υποστήριξη δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την εικόνα. Είναι πάνω από 2,5 ώρες ζωντανής σύνδεσης προγράμματος από το κανάλι της Βουλής σε απευθεία σύνδεση με τα δρόμενα στην Πολωνία, στην Κρακοβία. Νωρίς το πρωί, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός με τους συναδέλφους που μνημόνευσαν τα ονόματά τους και πολύ σωστά έκανες. Κατέγραψε και την πορεία των ζώντων, όλο το ρεπορτάζ, το οποίο θα αποτυπωθεί και στο ντοκιμαντέρ που είπε η Άννα Σιμινάκη, ότι θα έχουν ευκαιρία τηλεθεατές του καναλιού τις επόμενες μέρες να παρακολουθήσουν. Και νομίζω ότι κερδίθηκε άλλο ένα στοίχημα από τους συναδέλφους τεχνικούς. Ένα τηλεοπτικό στοίχημα. Βέβαια. Έτσι που θα ζήλευαν πολύ. Και τους τεχνικούς εδώ φυσικά, από το κοντρόλ του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής, που όλη αυτή την ώρα έτσι μεταδίδουν και βλέπουμε, δείχνουμε στον κόσμο αυτή την ιστορική στιγμή. Τη μόνιμη ελληνική έκθεση στο κρατικό μουσείο του Auschwitz. Αυτή είναι τώρα η παραδοσιακή, η εθιμοτυπική φωτογραφία που βγαίνει μετά από μια τόσο σημαντική τελετή, εκδήλωση. Στο ρεπορτάζ, βέβαια, η Άννα είναι πολύπειρη και το ξέρει, ότι μένει να δούμε τι γράψαν στο βιβλίο. Θα το έχουμε. Αν δεν το προλάβουμε σήμερα. Θα προσπαθήσει η Άννα φυσικά να δει και να μας μεταφέρει στα όσα θα παρακολουθήσουν τηλεθεατές του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής τις επόμενες ημέρες του ντοκιμαντέρ. Μόλις είδαμε και την Άννα που πέρασε από τα πλάνα. Είμαστε πάντα σε ζωντανή σύνδεση, όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, με το Auschwitz. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται αυτή η σημαντική τελετή, εκδήλωση στην Κρακοβία. Να πούμε πως ήταν, να το ξαναπούμε Κωστή, πως ήταν συγκλονιστική η ξενάγηση και τα όσα μας διηγήθηκε και εδώ, εμάς πλέον, στους τηλεθεατές του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής και στους παρευρίσκοντες εκεί, στο Auschwitz, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτρονικής Διοίκησης της Βιβλιοθήκης της Βουλής και ο άνθρωπος ο οποίος προετοίμασε τα εκθέματα και το κομμάτι το ελληνικό, τη μόνιμη έκθεση που θα είναι μετά τον Ιούνιο στο Auschwitz. Και να πούμε ότι ο Γιάννη Μετζικόφ, ο οποίος επιμελήθηκε όλα αυτά τα εκθέματα, ήταν εκεί όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, ένας καλλιτέχνης που έχει επιμεληθεί τις περισσότερες εκθέσεις, ιστορικές εκθέσεις εδώ της Βουλής των Ελλήνων, ένας μοναδικός καλλιτέχνης που πάντα η υπογραφή του μένει και συγκλονίζει τους θεατές που παρακολουθούν τις εκθέσεις. Η Άννα είναι πάντα μαζί μας ή τρέχει για το ρεπορτάζ? Προσπαθήσαμε, αλλά συνεχίζονται εδώ οι υπογραφές, οπότε θα κλέψουμε άλλη στιγμή τις σκέψεις που αποτύπωσαν στο χαρτί. Έχουμε ολοκληρώσει. Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι τελετουργικό. Όχι. Ωραία. Νομίζω, Άννα, ότι μπορούμε να σε αποδεσμεύσουμε και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την μετάδοση που μας έκανες με τη φωνή σου συνεχώς. Ακούγαμε για το τι συμβαίνει
εκεί στην Κρακοβία, στην έκθεση που πλέον απέκτησε τη μόνιμη θέση της, η ελληνική, το ελληνικό κομμάτι θα υπάρχει. Ξέρεις, για την να τιμήσει τους ανθρώπους που υπάρχει η δημοσιογραφική τους, επάρκεια, η οποία σφραγίζει και κάνει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτά τα τηλεοπτικά ενεδρία που τα λένε στούντιο να είναι ασφαλείς. Ναι. Άννα, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Εγώ σας ευχαριστώ. Χωρίς εσάς δεν θα γινόταν τίποτα επίσης. Λοιπόν, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ, γιατί το ρεπορτάζ σταματάει και έχεις ακόμη δουλίτσα να κάνεις. Εμείς να πούμε πως ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την έκτακτη μετάδοση εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Η έκθεση με τίτλο «Να με θυμάστε όπως σας θυμάμαι και εγώ», μια φράση από το χειρόγραφο του Μαρσέλ Νατζαρί, του Θεσσαλονικίου Εβραίου, που όπως είπαμε τα στοιχεία που τελικά ήρθαν στην δημοσιότητα, ιστορικά στοιχεία και λεπτομέρειες από τα όσα έζησε εκείνος στο Auschwitz είναι συγκλονιστικά και από εκεί βγαίνει και ο τίτλος αυτής της έκθεσης. Μια έκθεση που είναι πολύ σημαντική για τους Έλληνες, Κωστή. Είναι πια η σφραγίδα, η ελληνική σφραγίδα στο Auschwitz ό,τι αφορά τα θύματα, τους δικούς μας ανθρώπους που θρηνήσαμε σε αυτή την απόλυτη θηριωδία και νομίζω ότι αποκαθιστάται σήμερα αποκαθίσταται η παράληψη δεκαετιών. Αλλά συστήνεται η μνήμη, όπως είπε είμαστε, ο κύριος Βούτσης. Να μην είμαστε εκεί. Ήμασταν εκεί και πρέπει αυτό να αποτυπωθεί. Η έκθεση αυτή έρχεται λοιπόν να συμπληρώσει ένα κενό που υπήρχε. 70 χρόνια μετά είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση που όπως είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά με καθυστέρηση δεκαετιών αυτή η έκθεση ολοκληρώθηκε. Να συστήνεται ιστορική μνήμη. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε εδώ από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής όλα όσα εμείς προσπαθήσαμε να σας μεταδώσουμε σε αυτές τις 2-3 ώρες εδώ απευθείας από την Κρακοβία και από το Auschwitz. Θα δείτε και αφιερώματα για το ελληνικό κομμάτι, τη μόνιμη ελληνική έκθεση στο Auschwitz και ντοκιμαντέρ και αφιερώματα στο πρόγραμμά μας τις επόμενες ημέρες. Και τη Δευτέρα στην πρωινή ανάγνωση. Και φυσικά στην πρωινή ανάγνωση από Δευτέρα που θα είμαστε μαζί. Θα έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ. Και καλεσμένους τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί από πλευράς κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας και τα έζησαν από κοντά. Εδώ από τον Κωστή Παρά να σας ευχαριστήσουμε. Κωστή. Και εγώ σε ευχαριστώ και ευχαριστούμε βεβαίως πρωτίστως τους καλούς συναδέλφους, τεχνικούς και δημοσιογράφους που δήλεψαν σήμερα για να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος της περίστασης. Μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τον Κρήτονα τον Βασιλικόπουλο και την Ειρήνη την Ανδρουλάκη και την Ελένη την Κωνσταντή. Το δημοσιογραφικό επιτελείο που δούλεψε για να έχουμε τα πλάνα στην ώρα τους, τα βίντεο και ό,τι άλλο χρειαζόταν από πλευράς εικόνας. Τηλεόραση είναι εικόνα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλό σας βράδυ.